Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Η Αργυρού δεν πεθαίνει με τίποτα. Α, μας έβγαλες. Με δω, γιατρό. Α, το σκύλι το μάμα. Θα πεθάνω. Λέει, έχω... Κύριε Μαρία. Ναι, ωραία. Δεν ψοφάζει, λέει, εσύ με τίποτα. Έχω, λέει, θέματα υγείας, λέει, με 75 χρονών. Νεοτάτη. Τζος Μπέστον, έτσι, λέει. Νεοτάτη. Άνοιξτος μας έγινε. Ε, το πού στον Μπρατ Πιτ. Μα με ενημερώνεις εδώ που τσομπολεύω με τον γιατρό. Είναι στο γεροκομείο, είναι εκεί και έρχονται κάτι πελάτες εκεί. Καπί. Όπως τις κατόγρες σήμερα. Δεν πεθαίνουμε τίποτα. Τις γράφεις φάρμακα. Τώρα πλέον μεγάλωσε και ο μέσος όρος ηλικίας. Είναι τέταρτη ηλικία πλέον μερική. Α. Είναι 90 χρόνων. Δηλαδή κάτσε ρε γιατρέ. Δεν έχει τρίτη ηλικία. Και η τρίτη ηλικία εγώ τη θεωρώ. Εμείς είμαστε μεσήλικες. Εμείς είμαστε μεσήλικες. Μεσήλικες. Ναι. Μετά πάμε στην τρίτη. Ναι. Και κάποιοι θα πάνε στην τέταρτη. Τέταρτη, 90 πλάς ας πούμε. Πάνε. Πώς πάνε αυτοί οι γιατροί, πες το μυστικό να πω. Δεν το ξέρω. Το θέμα είναι να έχεις και ποιότητα ζωής όμως, έτσι. Τι θα πει ποιότητα ζωής? Να αντιλαμβάνεσαι. Το μυαλό σου βασικά, έτσι, να αντιλαμβάνεσαι. Και το σώμα σου όσο μπορείς, την κινητικότητα. Εγώ αν γεράσω, δεν με νοιάζει το μυαλό μου, το σώμα μου με νοιάζει. Το πω ότι τι. Αν έχεις άνοια όμως και δεν θυμάσαι τον Brad Pitt απέναντι, το χιλιτήρι, τον κόκκινο, τι. Δεν είσαι ο Ραπτόπουλος που ξέρουμε. Ναι. Δεν του θυμάμαι, λε. Κανέναν. Σοβαρά. Αν. Δηλαδή μπορεί να έχω Αλτσχάιμερ και να περάσω και να δω τον κόκκινο και να πω κύριε. Τίποτα, ποιος είσαι εσύ και να σου λέει, Γρηγόρης. Καλύτερα πεθάνω. Έλα καραφλέ εδώ να σε κάνω. Ναι. Σπέω στα αυτιά. Και αυτό πώς το εξηγεί. Συγγνώμη κύριε, σας μίλησα εγώ. Άσχημα. Τι λέει, ακούσε εκπομπές το μεσημέρι στο γεροκομείο. Ναι. Στο καπί. Στο καπί, Ναι. Αγαπημένη μου ώρα αυτή. Ναι. 2 με 3. 2 με 3. Ναι. Όχι 2 με 4. Όχι 3 με 4. Όχι, 2 με 3. 2 με 3 είναι αγαπημένο. Ναι. Δηλαδή, άμα πάει 3, μπορεί να το κλείσει κιόλα. Ναι, είναι το αντικαταθετικό τη ημέρα, α πούμε. Το παίρνει το χαπάκι σου εκεί. Ναι. Ναι, σου φτιάχνει τη διάθεση. 2 με 3 είναι καλύτερο. Ναι. Θα μπορούσα να ακούσουμε και 3 ώρες συνεχόμενα. Α, δηλαδή, πιστεύει ότι αν μειώσω την ώρα των ακροατών. Εντάξει, είναι θέμα γούστου τώρα αυτό. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι είστε καταπληκτικοί και οι δύο. Και σένα, σου δίνει πολλές πάσεις ο Γρηγόρης. Είναι καταπληκτικός. Ναι, είναι πασέρ. Ναι. Είναι σαν τον Τζον Στόκτον στο NBA. Ναι, Τζον Στόκτον, ναι. Ο Τζον Στόκος. Στόκτον. Α, νόμιζα εγώ τον Τζον Στόκο. Ναι, ο Μπραντ Πιτ γελάει. Θα έχουμε κλάματα, γιατρέ, την άλλη εβδομάδα. Κάτι έγινε σήμερα. Ναι. Θα έχουμε κλάματα, θα έχουμε. Και αυτοί με το ΣΥΡΙΖΑ δουλειά πάνε να κάνουν. Ναι. Είναι δυνατό να κάνει δουλειά. Νομίζω ότι με την αριστερά πάντοτε μισές δουλειές γίνονται. Ναι, και στο τέλος θα γίνει μισή δουλειά πάντα. Ναι, ρε φίλε. Κάτι τέτοιο υποψιάζω. Λοιπόν, για σένα που είσαι παοξής και δεν ξέρεις τι θα γίνει με την ομάδα σου, τι θα γίνει με τα αισθηματικά σου, τι θα γίνει, ξέρω εγώ, με τη δουλειά σου. Υπάρχει
Αυτό που λέμε κάνει κοιλιά η δουλειά σου. Ψάχνεις τρόπο να απογειώσεις τη δουλειά. Τηλεφωνείς τώρα στην κυρία Χατζή Μαρία, είναι φίλη μας, στο 6949-774263 και μέσω της χαρτομαντίας θα βρει τον τρόπο να σου ανοίξει νέους δρόμους στη δουλειά σου. Εμένα είπα ψέματα, είμαι παοξής και με είπε θα πάρεις μείον 3. Αλλά δεν μετράει αυτό γιατί είπα ψέματα. Θα πείτε, θα λέτε την αλήθεια να πούμε. Εσύ... Δηλαδή πήγαμε, έριξε τα χαρτιά και λέω τι γίνεται κυρία, κυρία Μαρία, λέει, τι είσαι εσύ, λέει ΠΑΟΚ, λέω είμαι, από τους φανατικότερους, λέω στη Τούμπα μένω. Εκεί στο σπίτι μου γύρω γύρω είναι λέω, αυτοί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, οι φίλοι μου, οι αδερφικοί μου κτλ. Λέει τα παπάπα πριν τα χαρτιά, παπάδες, βαλέδες, ιστορίες. Είπε για το μείον 3. Λέει θα φας μείον 3. Μετά τη λέω ψέματα, λέω δεν είμαι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, δεν είμαι τίποτα, είμαι ένα όν, λέω ελεύθερο κινούμενο σε αυτή τη γη να πούμε και τα λοιπά. Κοίταξε, λέει τέτοια πράγματα δεν με κάνει. Λέει να πούμε, δεν σε ρίχνω άλλα χαρτιά, δεν μετράει. Αν το μείον 3 εγώ το κράτησα να πούμε. Λέω, κοίταξε αυτή τώρα χαρτομάτισα να πούμε, δικιά μα είναι, χορηγό μα είναι. Κάτι τα ξέρει. Ναι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου συμβουλευόταν αστρολόγο και τα. Βέβαια, τι θα κάνει τώρα, ναι. Σοβαρό. Όταν θα γίνουν εκλογέ, πότε. Πότε αυτά και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Άρα μείον 3 λέει καφετζού. Καφετζού, όχι καφετζού. Χαρτομάτισα. Χαρτομάτισα. Η καφεμαντία είναι άλλο. Μάλιστα. Αυτά που κάνουν στα μαγαζιά, καφεμαντία. Να, ορίστε, ήρθε ο καφές. Ήρθε ο Σωσίας του Αγγελόπουλου, του σκηνοθέτη. Ναι. Με φανέλα Μακεδονικού. Άπου σου, Μακεδονικός Νεαπόλεως. Τι έγινε, είναι μόνο φόρμες φορά. Στο Λαγκαδά πήγες. Σας πλακώσα στις μπουγιές εκεί, μπράβο, λέει. Και διαδικασία. Πήγες, δεν ήρθες. Εκεί πέρα να δεις τι ωραία που. Στο Λαγκαδά καθάρισες ή σας πλακώσαν οι μπράβοι. Και κατέβηκε ο Ανδρώνης εκεί. Για τρεις μπράβους κάτι. Πρωτόταυρος, να πούμε, κατέβηκε κάτω. Ο άλλος ήθελε να του δώσει το παιχνίδι ο Ανδρώνης. Ο Ανδρώνης λέει: εγώ τα παιχνίδια τα παίζω κανονικά. Μα λέει: εγώ λέει, δίνω λέει. Τι δίνει τώρα. Εσύ με το Σέζο δεν ήσουν τότε που με την έχει. Με το Σέζο δεν ήσουν. Τι ονόματα. Τώρα σε λένε Σέζο. Και να είσαι διαιτητής. Ακρίδας. Είναι δυνατόν να μην έχεις παραβατική συμπεριφορά. Ο Ακρίδας. Ακρίδας. Σαν σήμερα τι έγινε. Πιάσανε τον Ακρίδα. Όχι ο Ακρίδας. Ο Ακρίδας κατήγγειλε το 89 τον Λεβαδιακό. Το Λεβαδιακό. Του... 1,5 εκατομμύριο έχει πάρει. Σκλαπάνη τότε. Σκλαπάνη, βέβαια. Σκλαπάνη τότε. Ναι. Σκλαπάνη. Ενώ ο Λεβαδιακός. Ναι. Πες ήταν δορυφόρο του Παναθηναϊκού τότε ή όχι. Συμφωνώ με τον γιατρό. Μετά τις τρεις κλείνω το ραδιόφωνο το 2000. Να ίσω. Ρα πες για την ευθύνη που έχει ο Αρετόπουλος. Θα έπρεπε έγκαιρα να κλείσει το φύλλο. Ακούστε κάτι, ρε. Ακούστε κάτι. Εγώ θα πάω με τον νόμο του ισχυρού να πω. Δεν θέλω να ακούω ούτε τους κάτω ούτε εδώ πέρα εσάς να κλαίτε. Ποιος έχει ρε τα λεφτά, ποιος έχει την εξουσία, ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν πιστεύω εγώ σε δικαιοσύνες και σε τέτοια. Τελείωσε. Ποιος είναι πιο μάγκας. Ο ΠΑΟΚ είναι, θα γλιτώσει. Ποιος είναι πιο μάγκας, ο Ολυμπιακός είναι. Έχει ας πούμε μαζί με την ΑΕΚ συμμαχία, δεν γλιτώνει. Πάει τελείωσε. Και άμα φας μείον 3, κάνε 7 νίκες στα 7 παιχνίδια, ξεκίνα από την, πώς είναι, την Τρίπολη. Πυροβόλα τους όλους να πούμε τι θέλετε. Μπανάνες θέλετε, φιστίκια θέλετε. Τι θέλετε να πούμε, κρουασάν θέλετε, τι θέλετε. Μαρμελάδες, ροδάκινο, βύσινο, σίκο, τι γουστάρετε. Πρέπει να πάρει την ΑΕΚ. Να πάρουν οι παίκτες το μάτς με την ΑΕΚ και ο Σαββίδης να πάρει τα άλλα 6. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Ναι. Πάρτε εσείς το μάτς με την ΑΕΚ που θα γίνει με κόσμο. Από ό,τι φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν είναι να μην παίρνω όρκους και τέτοια. Αυτά ο Θωμαίδης τα ξέρει καλά. Και εσύ, Σαββίδη, πάρ' τα υπόλοιπα 6. Τι θες, Τρίπολη, ξέρω εγώ, Φουκαρού, άνοιξε πόδια. Τι θες, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκή, Φουκαρά, άνοιξε πόδια. Α πάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ένα μάτς. Ας φάτε και μείον 3 να πούμε. Και αυτό θα είναι καλύτερο. Γιατί αλλιώς είναι να πάρω ΕΠΟ, να πάρω ΣΥΡΙΖΑ και να είμαι κατεστημένο. Και αλλιώς είναι να πάρω το πρωτάθλημα κόντρα στο κατεστημένο. Εκεί να πούμε θα αρχίσουν τα καυγίσματα ή τα στραβοστομιάσματα. Αλλιώς θα κορνάρει ο ΠΑΟΞΙΣ με αδικημένο τον ΠΑΟΚ και αλλιώς θα κορνάρει ο ΠΑΟΞΙΣ με να του λέει ο άλλος έλα μωρέ τώρα εντάξει πήρατε τα πέναλτι, έλα μωρέ τώρα τι έγινε να πούμε που δεν τιμωρηθήκατε, δεν τιμωρηθήκατε, δεν κάνατε, ναι, ναι. Για μένα, ναι. Για τη δουλειά μου, τι σου λέω, ποιο είναι το ωραίο. Καταρχήν ο ΠΑΟΞΙΣ είχε κοιμηθεί με τις νίκες, δεν είχαμε μεγάλα τα λαβέρια να πούμε. Μόλις ας πούμε έγινε εκεί το παράλογο, το στραβό. Να ξέρετε, σε αυτή τη ζωή ο ίσιος δεν πουλάει. Πάει. Ο ίσιος δεν πουλάει. Ο καλός ο άνθρωπος δεν πουλάει. Παίρνει, αλλά καλό παιδί είναι, κορίτσι μου. Πάρτονα. Μαμά δεν τον αγαπάω. Καλό παιδί είναι, κορίτσι μου. Μαμά δεν έχει τίποτα. Κανα κουσούρι δεν έχει. Δηλαδή παντρεύεσαι έναν άντρα και δεν έχει κουσούρι. Θα τον βαρεθεί σε 6 μήνες. Άμα ο άντρας δεν έχει κουσούρι, δηλαδή δεν είναι γυναικάς, δεν είναι χαρτοπέκτης, δεν είναι ψεύτης, δεν είναι μυθομανής, δεν είναι ξέρω εγώ αψής. Τι.
πάει, δεν τον αγαπάω, μαμά μου, δεν έχει κάτι. Το δεν έχει κάτι, μαμά μου, σημαίνει δεν έχει κουσούρι. Να μην τα έχει όλα αυτά όμως μαζί μας. Θα έχει δύο, τρία. Ένα, από δύο. Αυτά. Δύο, ναι, δύο τουλάχιστον. Άμα δεν έχει δύο από αυτά, δεν. Να ναι, έχει δύο. Μετά συμπαρατάει η γυναίκα, εντάξει. Μετά εντάξει, ναι. Αν τα έχει όλα αυτά. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, θα τον αγαπήσει. Και εγώ τον παπά σου στην αρχή δεν τον αγαπούσα, μετά τον αγάπησα. Και μετά, μαμά, μετά τον έχεσαι. Δεν. Μετά, ξέρει τι κάνουν μετά, ε. Ξέρει τι κάνουν. Ξέρει γιατί γίνονται κακέ πεθερέ αυτέ όλε οι κυρίε, να τι πούμε. Γιατί γίνονται κακέ πεθερέ. Για πε. Τι, εγώ θα σε πω, εσύ γιατρό, εσύ στο καπίτο σα γριέ έχει. Δεν ξέρει ότι είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω, είναι το ιατρικό απόρριτο. Έχει απόρριτο ιατρικό όμω που δεν είμαι γιατρό. Και δεν έχω ιατρικό, να σου πω. Βαριούνται του άντρε του, βαριούνται και οι άντρε. Κάποια στιγμή. Ναι, μετά από χρόνια κτλ. Είτε πιάνει το ποδάρι αυτή, είτε πιάνει το δικό του, να πούμε. Είτε πιάνει αυτή το πόδι, είτε πιάνει το πουλί αυτού που θα είναι και πεσμένο, γιατί με τα χρόνια, να πούμε, δεν έχει ανυψωτική αυτή κτλ. Παίρνουν βιάγρα για τι γκόμενε, δεν παίρνουν για τι γυναίκε. Κρυφά του. Κρυφά, ναι. Παίρνουν ενισχυτικά για τι γκόμενε, όχι για τι γυναίκε. Λοιπόν, τι γίνεται. Την πέφτουν στα παιδιά. Άμα έχει κόρη, άμα έχει κόρη καλύτερα. Έρχεται και δεν τι βλέπει. Σέρνει μια γριά ένα καρόσι και οι άλλοι μιλάνε στο τηλέφωνο να πούμε πιο νέο και το μωρό φωνάζει από κάτω. Την πέφτει στα παιδιά. Ο άλλος την πέφτει στο καφενείο, την πέφτει να πούμε άμα είναι και άλτης που δεν είναι, με φεύγει ο ερωτισμός μετά από χρόνια, την πέφτει στα καφενεία. Γι' αυτό τα καφενεία είναι γεμάτα από άντρες, 55, 60, να πούμε κτλ. Άλλος έχει κάνει παλωνάκι, άλλος έχει κάνει να πούμε αυτό, άλλος χημειοθεραπεία, άλλος ξέρω εγώ είναι στα καλά του, καλή κράση κτλ. Και άλλες είναι με τα εγγόνια και μπαίνουν μέσα στο ζεύγαρ και τους πυρ. Αυτή η ιστορία έγινε. Αυτά μέχρι τώρα. Τώρα η νέα γενιά λίγο παραλλάξει να πάει. Η νέα γενιά δεν παντρεύεται. Ε? Η νέα γενιά δεν. Όσοι έχουν παντρευτεί, τι γίνεται. Δεν πάει στο καφενείο μου μετά από κάποια ηλικία. Ποιο δεν πάει στο καφενείο. Ναι. Πάει στα ίντερνετ καφέ. Πάει. Βέβαια δεν πάει. Πάει στα Facebook. Πα σε μια παραλία να πούμε το καλοκαίρι. 100 άτομα η παραλία. 30 κατουράνε μέσα. Κάτι γύφτισε εκεί, το παίζουν κόμενοι, βάζουν στον αφαλό ένα, πώς τα λένε αυτά τα κρυκάκια, τραβάνε και ένα τατουάζ. Ξέρεις, μαύρη είναι, σου λέει από τον ήλιο, είναι γύφτισα να πούμε. Νομίζει ότι είναι Κλαούντια Καρδινάλη, παίρνει και ύφος να πούμε. Σας παρακαλώ κύριε, περάστε από εδώ και τα λοιπά. 100 άτομα, τα 98 άτομα είναι με το κινητό. Όλοι έξω. Όλοι. Κανείς δεν κάνει κολύμπι. Ναι, πάμε για μπάνιο. Ούτε κανείς πνίγεται κτλ. Ναι. Παλιά είχε πνιγμούς και τέτοια, δεν έχει. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Πάει, βρέχεται να πούμε τσουρ, βγαίνει έξω. Μέχρι τα γόνατα. Μέχρι τα γόνατα να πούμε. Κατάλαβε. Ναι. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα. Ξέρω εγώ, και οι δυο στο κινητό. Καλά, δεν βλέπεις το παιδί, του λέει το αλουνού. Τι να δω, μέσα στο κινητό, εσύ δεν είσαι στο κινητό. Δηλαδή τώρα μπορεί να πνιγεί παιδί και οι άλλοι να στο Facebook να πούμε, να μην πάρει χαμπάρι. Ναι. Ναι. Αυτά είναι καινούργια κόλπα, ναι, δεν ναι, είναι. Ναι. Αλλά βλέπω κλάματα την άλλη εβδομάδα. Λες, ε. Βλέπω πρωτοσέλιδα, πώς το λένε. Εγώ νομίζω ότι θα είναι καλό για τον Μπάουκ αυτό. Θα είναι καλό αν το καλό πάρει. Αν το πάρει, ναι. Καλό αν το πάρει. Νομίζω... Αν δεν το πάρει, δεν θα είναι καλό. Ναι. Βέβαια. Όχι, θα είναι και πιο δίκαιο. Θα είναι και πιο. Θα το πάρει, δηλαδή θα με αντικσότητες και τα λοιπά. Λίγο θα μετριάσει τη ρετσινιά της μπροξήματος. Ναι, γιατί τώρα πάνε. Πόσοι παοξίδες πήγαν, 230, 100, 200, 1000. Πήγανε, λέει, παοξίδες, λέει, έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και φωνάζαν. Στο Μακεδονία, μου φαίνεται. Στο Υπουργείο πήγαν. Και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγανε, ήταν ο Πετροτός εδώ, έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι νοματεία ήταν, δεν μας είπαν. Ήταν, ξέρω εγώ, 50 και απλωθήκαν, ήταν 1000, ήταν 5000, ήταν 200. Δεν λέει το νούμερο. Άμα δεν λέει νούμερο, πάει δεν ήταν πολύ. Πήγαν άμα λέει νούμερο, πάει να πει ήταν πολύ. Ναι. Άμα θες να βάλεις παραπάνω νούμερο, πες τον κόκκινο να πούμε ήταν 300, θα σου κάνει 3000. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Λέγε γιατρέ, πώς πάνε τα πράγματα. Χαιρετισμούς να δώσουμε στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Βελιγράδι που είναι. Ποιο Γιώργο? Ο φίλος μας εδώ που έχει έρθει μια φορά. Πάω ξύς. Βελιγράδι, πάω ναι. Δεν το θυμάμαι. Είχε έρθει εδώ. Είχαμε πάει για καφέ μαζί. Είχαμε πάει για καφέ. Ναι, τον κέρασε τον καφέ. Βέβαια. Άμα τον κέρασε τον θυμάμαι. Α, το φαλακρόλε. Ναι, ναι. Το γομάρι. Ναι. Το χοντρό, ναι. Όχι χοντρό. Χοντροκόκαλο. Ναι. Το θυμήθηκα. Βολεμπολίστε. Λοιπόν, συμφωνώ ναι. Με γιατρό μετά τη συγκρότηση των αδειών. Ραπ κάρε με ηλίχια φωνή κόκκινο όταν σε παίρνει για να ετοιμάσετε τη στήλη του site. Κλάμα ή μεγάλο. Ο κόκκινο. Εγώ το έχω πει. Του λέω βάλαμε να δουλεύω όλη μέρα. Βάλαμε να κάνω εκπομπές, βάλαμε να βλέπω μάτς, βάλαμε να κάνω ρεπορτάζ, πολεμικό ρεπορτάζ. Να πέφτουν κοτρόνια, το Νατάλο, να μας δέρουν οι οπαδοί, να αποκρούμε, να κάνουμε. Μη με βάλεις αυτή τη στήλη του λέω. Δεν τη χωνεύω αυτή τη στήλη. Για μένα, δεν με ήθελε μπορείς παλικάρι μου. Δεν τι με είσαι τελεπορείς παλικάρι μου. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο κόκκινος, όλες τις άλλες φορές είναι άνθρωπος. Όταν θέλει να πούμε να παίρνει για τη στήλη, παίρνει τρόπο. Ενοχλώ. Αυτό. Ενοχλείς.
Άμα ενοχλώ να το κλείσω. Όχι, ρε, μην το κλείνει. Ναι. Θα γράψουμε τη στήλη. Έλα, τη γράψουμε. Τώρα είσαι έτοιμο. Έχει γράψει τη μισή. Λέω εγώ, αρχίζει. Λέθεθη. Λέω εγώ. Λέθεθη. Λέω εγώ. Αφού την έγραψε, λέω. Θα λέω άμα θε να διορθώσει. Σβήστε όλα, λέω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Άντε ξαναμάνα από την αρχή. Άμα. Ναι. Φωτογραφία ποιο να βάλουμε. Να βάλουμε, λέω, φωτογραφία. Να βάλουμε το κανελάκι και να γράψουμε ότι δεν τον δίνει συνέντευξη ο. Πώς το λένε. Δεν τον δίνει συνέντευξη ο πρόεδρος της Έποταρα. Θα μπλέξουμε. Ας μπλέξουμε, τι λέω. Και τι έγινε. Εμείς ζούμε για να μπλέκουμε. Α, θα μα την κόψουν, θα πέσει λογοκρισία. Άμα είναι να πέσει λογοκρισία, παπ, του κλείω το τηλέφωνο. Ξανά ο κόκκινο. Μη μετάνει πολύ σπαλικάρι. Δεν θέλω να του λέω να γράψω. Ποιο θα μα τη λογοκρίνει. Τόσα χρόνια λέω μα λογοκρίνει να τη στείλει. Ακείνα τα μηνύσιμα που είχε πει. Τα μηνύσιμα που είχα πει, λέω. Τα έσβησε ο Νάσο. Έχετε φάει πολύ πρόστιμο. Πρόστιμο δεν τρώω από το. Όχι, εσούρου τότε. Α, τα ψηλό πράγματα. Πόσε χιλιάδε. Ξέρω εγώ. Τώρα με ακούει ο Ανδρώνης, το έχει βγει το τιμόνι. Τα ψιλοπράγματα δηλαδή. Ψιλοπράγματα. Εντάξει, ανάλογα. Ψιλοπράγματα επειδή ήταν αλουνού. Ήταν αλουνού, ναι, άμα ήταν δικά σου, ναι. Εντάξει. Κάτι σεξιστικά του κόκκινου. Όταν ο κόκκινος πιάσει το σεξ, ξεφεύγει. Ναι. Είναι απέδεκτος γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Είναι ευγενικός ο Γιώργος. Δεν κάνει τέτοια. Είναι ευγενικός, αλλά οι εκφράσεις του εκεί δεν είναι χριστιανικές. Ναι. Πώς θα γίνει. Δεν είναι χριστιανικές εκφράσεις. Τελευταία είστε ήσυχοι όμως. Είμαστε ήσυχοι τελευταία. Εντάξει τώρα δεν είναι. Μας λένε να λέει στο ταξί, λέει, μπαίνουν γυναίκες, λέει, παιδιά μέσα ακούνε, λέει, και καμιά φορά λέει χαμηλώνουμε, γιατί παλιά λέει ήσασταν πολύ εριστικοί και στο κομμάτι, ας πούμε, το τι ήταν, ήσασταν ανθυρόστομοι, λέει. Γιατί λέω ήμασταν ανθυρόστομοι, θα το βελτίω. Εγώ το βελτίωσα, έκανα εξάσκηση. Είδες, πάω να ρίξω μια μπιβρισιά, τη λέω μισή. Δεν με πιάνει, ας πούμε. Για τρελέ, για άλλο, τι γίνεται στην κοινωνία. Στην κοινωνία, ναι. Εντάξει, τώρα λίγο με την εξωτερική πολιτική τώρα. Το... Ποιο ασχολείται μόνο τώρα, πιάσει ξέρω. Εντάξει, κάτι γίνεται. Τι έγινε, πιάσαν δύο φαντάρους τώρα. Κοίταξε, αν το βάλει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, υπάρχουν διάφορα. Πούμε. Τι διάφορα. Πετρέλα στην Κύπρο, από εδώ, ήμια, αυτά. Τα τελευταίο καιρό υπάρχει. Κάτι σημαίνει. Ο άλλο παίρνει 400 ευρώ το μήνα. Ο άλλο είναι άνεργο. Τα πετρέλα στην Κύπρο το νοιάζουν, να πούμε. Τι θα τα κάνετε τα πετρέλαια στην Γη. Γιατί γίνονται πόλεμοι, νομίζεις. Για το παιδί. Δεν σου αρέσει η φάτσα του Τούρκου απέναντι. Εάν και θα γίνει πόλεμο. Ποιο θα πάει. Όπως πρέπει να πάει. Ποιο θα πάει. Αφού πρώτα οι επαγγελματίες και μετά εμείς. Πάνε οι επαγγελματίες. Μετά εντάξει, κάποιοι. Εντάξει. Εδώ 500.000 Έλληνες από 18 χρονών έως 30 πήγανε στο εξωτερικό. Θα γυρίσουν πίσω να πολεμήσουν. Έχει τρελαθεί. Δεν πάει να πνιγείτε, θα σου πει. Λοιπόν, ποιοι μείναν εδώ. Άνω των 40 ετών. Ποιο πάει μετά τα 40 πάει να πολεμήσει, τι να πολεμήσει. Τι να πολεμήσει. Χιλιές έχουν, αρτηρίες κλειστές έχουν, όγκους έχουν. Εντάξει, οι Τούρκοι δεν είναι όλη μέρα φέτες και six pack πάει. Εντάξει, και αυτή κάτι ανάλογο. Οι Αλβανοί θα πάνε. Οι Αλβανοί θα πάνε στον πόλεμο. Οι δικοί μας Ελβανοί. Εγώ δεν είναι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι Έλληνες. Εντάξει. Όλοι τουλάχιστον. Αυτοί οι μαύροι που ήρθαν οι λάθρο μετανάστες. Όχι, δεν πολεμίζουν αυτοί. Κουτσί στραβή. Κουτσί στραβή αυτή και τα τέσσερα και τα λοιπά. Και ποιο θα πάει, εγώ με 50 χρόνια πάω πολεμήσω. Εγώ, εσύ, ο Μπρατ Πιτ. Ο Μπρατ Πιτ θα πάει πολεμήσει, γιατί. Σπίτι έχει Μπρατ Πιτ. Ωραία, αμάξι. Τι θα το πάρουν το σπίτι και τα αμάξι. Γιατί τον τζαλακώσει ο Τούρκο. Ποιο θα πάει, πάνε οι οπλίτε. Θέλω να σου πω δηλαδή τώρα, άμα πάρει τηλέφωνο και πει, άμα γίνει πόλεμο, θα πάτε. Δεν είναι στο χέρι σου. Από 18, ποιο δεν είναι στο χέρι σου. Γιατί είναι. Γιατί δεν είναι στο χέρι σου. Λιποτάκτη. Τι λιποτάκτη. Εφού θα σε καλέσει πατήρα. Γιατρό να πούμε. Θα με βγάλει από τα 10. Τι αυτοί άλλοι πώ πληρώνουν. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να βρω ένα γιατρό που τα πάει, που τα παίρνει. Εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω. Ναι. Κουτσί, τώρα, όλοι θα πάμε. Εσύ δεν μου δώσει ένα γιατρό. Εμένα ποιο θα μου δώσει. Εσύ θα δώσει ένα άλλο γιατρό. Δεν θα πάει κανένα. Εγώ θα βρω τον γιατρό του Παπαγιοργόπουλο, θα τον παρακαλέσω. Θα τον πω δεν έχω τόσα λεπτά όσο ο κύριο Βασίλη. Δεν πάει, έχω φουκαρά. Θα με βγάλει ότι είμαι με μισό μάτι. Θα με πει αυτό, παιδί μου, πόσα δίνει. Θα τον πω 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ δεν γίνεται. Ναι. Λέμε. Θα σου δώσω ένα τάλιρο, θα τον πω. Με ένα τάλιρο σε βγάζω μονόφθαλμο. Ναι. Με δεκάρικο, τυφλό δεν βγαίνει. Ναι. Κοσάρικο, παραπάνω δεν έχω. Θα, πάρε θα βρω τον γιατρό, το ξέρω εγώ, του κόκκινου. Ναι. Δεν έχει ο κόκκινο 5-6 γιατρού. Τόσοι γιατροί φίλοι μα είναι. Δηλαδή ένα χαρτί, δεν μα δώσει να πάμε στο στρατό να πούμε. Ναι. Γιατί με συγχωρεί. Εγώ όταν το 87 ήμουν φαντάρος 18 χρονών, 18,5 χρονών, άκου Brad Pitt, ήμουν στην Κόρινθο να πούμε. Νεοσύλλεκτος, γίνεται η φασαρία εκεί με το Σισμίκ να πούμε κτλ. Σισμίκ. Το Σισμίκ. Νεοσύλλεκτος, πρώτο μήνα ήμουν. Φεβρουάριο μπήκα, Μάρτιο έγινε η φασαρία. Το Σισμίκ το 87. Σισμίκ ήταν, μου φαίνεται πιο. Σισμίκ ήταν το 87. Το χώρο ήταν. Ποιο χώρο, το Σισμίκ ήταν. Ναι, το Σισμίκ. Ξέρεις τι κλάμα είχε πέσει, τι μέσα είχαν πέσει.
φεύγανε για τον Εύρο, για τον Εύρο. Όχι να πάνε στον πόλεμο. Ναι. Και ερχόταν εκεί οι πασοκομάνες, εκεί οι πασοκοπατέρες. Κλάματα, τα παιδιά κλαίγανε που θα φεύγανε. Κλαίγανε μέσα στο στρατόπεδο. Κλαίγανε μέσα στο στρατόπεδο. Οι φλόροι του Πασόκ κλαίγανε και βάζανε μέσα τον Τζουμάκα. Θα πω εγώ τώρα. Στέφανος. Το Τζουμάκα, όσοι ήταν Πασόκ. Τα παιδιά μην πάνε στην Παραμεθόριο και τέτοια. Πού να πάτε στον πόλεμο, βρε αδερφάρες, που θα πάτε στον πόλεμο. Το 87 σας πω τι γινότανε. Ναι. Τι γινότανε, θα σας πω. Και έχει φύγει όλο το στρατόπεδο, όλο το στρατόπεδο, και έχω μείνει παραμένοντας εγώ και ο Μπουγιουκλής του Άρη. Είχαμε βρει ένα ταξίαρχο, να πούμε, του στρατού, το Λάζαρο τον Ζαφυρίδη, ο οποίος έκανε μεταθέσεις, ένα τρελό πασοξί, που έκανε μεταθέσεις όλους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τους έφερνε εδώ στο τρίτο σώμα. Μαλιούφες, ποιοι ήταν τότε. Ποιοι ήταν Καραγεωργίου, ποιοι ήταν παίζανε στον ΠΑΟΚ τότε, 87. Και ήταν φαντάρι, τους έφερνε, τον παίρναν τηλέφωνο τότε. Το Πασόκ και ο ΠΑΟΚ ήταν φιλαράκια. Εμείς τώρα με τον Μπουγιουκλή χωθήκαμε τσόντες, να πούμε. Χωθήκαμε τσόντες, βρήκαμε την άκρη. Λέμε, αφού δεν πάνε αυτοί και κλαίνε να πολεμήσουν για την Ελλάδα, γιατί να πάει. Ας πάει Τουρλουμπούση με τη Λιάννη, να πούμε. Τουρλουμπούση. Τουρλουμπούση, μια αεροσυνόδος, βοηθός της Λιάννη. Ναι. Κάτι βυζάρες, να. Λοιπόν, Τουρλουμπούση με τη Λιάννη. Πάω εγώ, σκοτωθώ 19 χρονών. Για να κάνει έξω Αντρέας με την Τουρλουμπούση και τη Λιάννη. Λοιπόν, τότε λοιπόν, κλαίγαν έξω από τα στρατόπεδα οι μάνες και οι πατεράδες, τα παιδάκια τους που θα πηγαίναν. Και τα παιδάκια κλαίγαν. Και τώρα εσύ πιστεύεις ότι αν γίνει κάτι ανάλογο θα πούν τα παιδιά τους πάτε να πολεμήσετε για την Ελλάδα? Ή θα πούν αυτοί εδώ οι 600.000 πόσοι φύγανε, θα γυρίσουμε πίσω? Έχει βολευτεί άλλος από δουλειά σε Βέλγια, σε Σουηδίες, σε Γερμανίες, σε αυτά κτλ. Και θα πει θα γυρίσω πίσω να πολεμήσω για τα πετρέλαια της Κύπρου. Δεν πάτε στο διάλογο, θα πει. Εμείς φτιάξαμε τη ζωή μας, τελειώσαμε. Ποιος θα πάει? Ποιος θα πάει? Ο κόκκινος? Γιώτα 4 είναι. Είμαι Γιώτα 3 λέει. Γιώτα 3 είσαι. Πού είσαι Γιώτα 3, κουφός από τον αυτή, η πλατυποδία. Λέει δεν είμαι πλατύπος, λέει να πάω κάνω λέει, πελματογράφημα. Τι πελματογράφημα ρε, αν περάσει η Μερμίγκη κάτω από την καμάρα σου λέω. Άμα έρθει εκείνη η ώρα, το Μερμίγκη. Άμα έρθει εκείνη η ώρα όλοι θα πάμε. Ναι. Ο Γρηγόρης όπως πήγατε το 87, ναι. Βγάζετε μέσω τον Τζουμάκα να πούμε, θα σας πάει στο τρίτο σώμα. Άσε ρε που θα πηγαίναμε τώρα. Τα λέτε και τα πιστεύετε τώρα. Αυτά τα λέμε στο ραδιόφωνο για να πιστεύουν ότι είναι άντρες μερικοί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι οι φαντάροι κλαίγανε που θα πηγαίνουν στο διδημότικο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλετε την αλήθεια. Και οι μάνες απ' έξω, οι πασοκομάνες, οι μιλφάνες να πούμε μαζί με τους μπαμπάδες εκεί, τους μουσάντους, το παιδάκι μου και γιατί να πάει το δικό μου το παιδάκι να πολεμήσει, να πάει το άλλο. Άσε ρε που θα πάτε να πολεμήσετε. Κλείνει η παρένθεση τώρα. Πάμε παρακάτω. Εξωτερική πολιτική λέει, ασχολείται ο Έλληνας. Έχει τρελαθεί ρε. Οι μόνοι που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική είναι συγκινείς των δύο στρατιωτών που τους τσάκωσαν να πούμε οι Τούρκοι και οι άλλοι σε κοιμή κατάρτωρα. Α το παραμύθι τώρα. Παραμυθάδες τώρα. Σαν χλαμάρε τα μπακού. Σα ακούω γιατί. Άρα ξαναεπανερχόμαστε στην πραγματικότητα. Πάμε στην μπάλα τώρα, εξωτερική πολιτική λέμε, τώρα. Εντάξει. Η Λέμβος να πούμε στα ίμια. Τα ίμια κόκκινα λέω ότι είναι ελληνικά. Πάρε λέω δύο φίλου εκεί, ναι. Τον Λουλουδά που μπεκουλιάζεται εκεί στην, ναι. στην Πότσερ και πίνα τι βότιε να πούμε. Θα ρίξει και ήταν πορτοκαλάδε φάντα. Πάρε και κάνα δύο ακόμα, πιείτε κάνα δύο τεκίλε και πάτε στα ίμια να δούμε πόσο ελληνικά είναι. Ουδέτερη ζώνη είναι που λέω. Ούτε τουρκικά είναι, ούτε. Δεν μπορεί να πα εσύ. Για τράβα λέω εκεί πέρα. Μάλλον πλέον τουρκικά είναι. Πού να πα, να ναι. Πάρει την πότσαρη με τη σούρα που έχει λόγω στη μαχίου θα βγεις. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θέλω αυτοί που είναι 19 χρονών, 18 μέχρι 35 και μας ακούν στο εξωτερικό να μου στείλουν ένα μήνυμα, να τους έρθει χαρτί. Αν θα έρθουν πίσω να πολεμήσουν για αυτή τη χώρα, η οποία τους έδιωξε, πώς το λένε,
Τους εξόρισε κατά κάποιο τρόπο, ναι. Οικονομικά, όχι. Ναι. Οικονομικά, ναι. Τους εξόρισε οικονομικά. Ναι. Και όταν ανοίξουμε γραμμές, να βγουν να πούμε και να μας πούνε. Α, και να μας πούνε επίσης που υπηρετήσανε και τι μέσον είχαν βάλει για να μην πάνε στον Εύρο. Επίσης, όσοι κάνουν. Αυτοί βάζανε μέσον, μην πάνε στον Εύρο και να πολεμήσει τον Τούρκο. Να σε κάνει τον πισινό Τούρκο. Σαν του Ιδιάνου το ποπό θα στον κάνει. Έγιναν και κάποια συλλαλητήρια στο εξωτερικό. Κάτι Μελβούνες, κάτι κτλ. Αυτοί θα έρθουν, μήπως. Τι συλλαλητήρια, να βοηθήσουν. Για τη Μακεδονία κτλ. Καλά κάνω, βέβαια. Συγχαρητήρια. Όχι, λέω, θα έρθουν να βοηθήσουν. Εσύ θα έρθουν. Ρωτάω. Ε, τι ρωτά, εσύ θα έρθουν. Σπαθήμιλα. Αν ήσουν τώρα στη Μελβούρντι και έπαιρνε ο Τουρκαλά εδώ μέσα, θα έρθουν. Σιγά μην έρχονται. Δεν προλαβαίναμε κιόλα. Γιατί και να προλαβαίναμε. Δεν σε παραμύθιτρο, θα έρθουν. Πλάκα κάτι. Και να μην είχε συγγένεια και τέτοια. Γιατί θέλω να έχει κανένα παππού, κάνε αυτό και να πει για τον παππού να έρθω. Να μην είχε κανένα. Να έχει την ημάνα επάνω, την πεθερά απάνω, την οικογένεια απάνω, την επιχείρηση απάνω, την Μπεμβέ απάνω. Την κόμενα απάνω. Και άρα πατρίδο είναι εκεί. Η πατρίδο έχει χάσει. Αρχόσουνα. Πού να έρθει ρε. Πού να έρθει ρε. Παραμύθια μπορώ να ακούω τώρα. Mm. Εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιτσιρικά 18, 19, 20, 25, 30 που θα μασίσει το παραμύθι εξωτερική πολιτική. Δεν ασχολείται. Τότε να ενδιαφέρουν άλλα πράγματα να πούμε. Καλημέρα Γιάννη Κυλκή. Ραπ, θέλω τη γνώμη σου τι είναι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Να φάει μείον 3 και να κάνει 7 στα 7 και να πάρει προτάσμα ή να κερδίσει δικαστικά. Και να αρχίσουν κλάμα εκεί κάτω. Θα σου πω τι συμφέρει σε μένα. Εμένα με συμφέρει δύο πράγματα. Να κάνει το 7 στα 7, να πάρει το πρωτάθλημα έτσι, και άμα το χάσει, να το χάσει έτσι. Να το χάσει έτσι ή να το πάρει έτσι. Με τους μείον τρεις. Οτιδήποτε άλλο γίνει και τα λοιπά, δεν με συμφέρει. Στη δουλειά σου. Στη δουλειά μου. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ δεν είμαι, ο παδός του Ολυμπιακού δεν είμαι, δεν έχω συναισθηματική. Δεν έχω αυτό το συναισθηματικό που έχετε εσείς, ας πούμε, το αίσθημα, το θυμικό που βγαίνατε εδώ στο Καμόρα και βρίζατε, να πούμε, βγήκε ο μπαμπάς του Τζεπέτο, να πούμε, ο Μάρκος, να πούμε, ο σωσίας του παππού Αλπίνο και έβριζε το Λίβα. Γιατί βρίζει το Λίβα, γιατί τον έβριζε το Λίβα. Ο Λίβας είναι επαγγελματίας και μας βάλει σε μπελάδες εδώ πέρα. Ο κύριος Λίβας είναι επαγγελματίας. Ποιος τον ταΐζει? Ο Ολυμπιακός. Mm. Αν τον έδινε ο Κοντός λεφτά παραπάνω, θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ να κάνει τον δικηγόρο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήγε με τον Μπίρδα. Το ξέρεις τον Μπίρδα? Όχι. Μπίρδα. Ποιο λέγαν Μπίρδα? Τον Παπαγιανόπουλο σε μια ταινία. Τον λέγαν Μπίρδα. Με τον Κιονάκη, μια τελευταία ταινία. Κορόιδο Ρωμιέ. Μπίρδας. Ναι. Μπίρδας. Μπίρδας. Δικηγόρος πάλι. Δικηγόρος. Όχι, ήταν σούπερ μάρκετ είχαν μαζί συνεταιρικά. Και κάτι την κόμενε. Κοτσίδι. Ναι. Ο Μπίρδας. Έχει τον Μπίρδα να πούμε. Οπότε. Εσύ πιστεύεις ότι άμα το χάσω πάω στον πόντο λόγω δικαστικής απόφασης δεν θα καεί η Θεσσαλονίκη? Μακάρι. Ε? Μακάρι να καεί η Θεσσαλονίκη, ναι. Να έχουμε δουλειά εδώ. Ναι. Γιατί για να καεί για άλλο λόγο δεν καίγεται. Ναι. Δηλαδή ούτε για τα Ίμια θα καεί, ούτε για τη Μακεδονία θα καεί. Για τον ΠΑΟΚ θα καεί σίγουρα. Mm. Ναι. Τι. Έλα Ραπτόπουλε και εσύ με μπέλο διοικητή καλά πέρασες, μην κλαίγεσαι. Α, είχα ένα φελό διοικητή εγώ. Κοίτα. Τον μπέλο. Φελός ήταν. Κέσκεσαι. Κέσκεσαι. Πήγα πάνω στα ντίσκινα να πούμε. Είχα το λοχείο μπέλο. Αυτό ήταν παρανοϊκό να πούμε. Ήταν τελειομανή. Ήταν παρανοϊκό. Ταχυδρομικό σώμα. Τσατσιλίκια του κερατά. Εγώ και ο Κανελάκης ήμασταν το πιο τσατσικό. Μαζί ήταν? Όχι, αυτό ήταν πιο γέρο. Πιο μπροστά πήγε. Mm. Κανελάκης βρήκε. Εκεί πέρα. Είχε τον Πολομίτη να πούμε και του άλλου. Μεγάλο τσάτσο να πούμε. Ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι τσάτσοι να πούμε στο στρατό? Θα πάω πολεμήσω. Πάω πολεμήσω. Εδώ είσαι ο τσάτσο 20 χρονών. Στα 50 πάω να πολεμήσει. Ο προστάτη έχει γίνει σαν αερόστατο να πολεμήσει. Θα πολεμήσει. Εδώ πάω να κάνει σεξ. Θα πολεμήσει. Θα πολεμήσει. Καραγκιό. Λοιπόν, πού είχα μείνει? Στον Μπέλο. Ο Μπέλο. Ο Μπέλο λοιπόν με είχε αλλάξει τον αδόξαστο. Με είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Και πήγα να τον εκδικηθώ εγώ. Βλέπω μια ταχυδρομική επιταγή. Του την κλέβω. Πολλά λεφτά. Έπρεπε να πληρωθεί. Και την κολλάω επάνω στο ταβάνι το αντίσκηνο. 10 μέρες έψαχνε την επιταγή ο Μπέλος. Και που είναι επιταγή, έπαιρνε τον πατέρα από το σχολείο πέρα. Πατά! Πατά! Σώσε με, πατά! Έχασα την επιταγή, πατέρα! Εγώ κοιτούσα πάνω να πούμε, μπας και τη δει. Αυτό που λες, εσύ την έχασες, να μου την πέπει. Εγώ τι να χάσω, εγώ χάνω πράγματα. Την κόλλησες πάνω. Εγώ μεγάλο τόσο τσαπατσούλης από μένα δεν υπήρχε.
Δώσε μου εμένα. Σε αρχείο, σε βάλανε εσένα. Με βάλανε σε αρχείο. Με ταξινόμηση. Διαχείριση επιταγών με βάλανε. Ο ορισμός του χάους. Ο ορισμός του χάους. Εγώ δηλαδή τώρα μου δίνεις μια σακούλα με σκουπίδια και το φαγητό μου. Και να πετάξω τη σακούλα με τα σκουπίδια και να πάρω το φαγητό, να το πάω στο ραδιόφωνο να το φάω. Θα πετάξω το φαγητό και θα φέρω τα σκουπίδια. Δηλαδή μεγάλη τσαπατσούλα. Δηλαδή κάνω δύο φορές μπάνιο τη μέρα, ρωματίζομαι κτλ. Αλλά με τα δάχτυλα μπορώ να σκώ την πιο μεγάλη τσαπατσούλα. Μεγάλη τσαπατσούλα. Στο λέω, το ξέρεις. Χνέψα. Θα σε σκίσω, θα σε κάνω. Αλλά το χειρότερο που τον έκανα τον Μπέλο είναι το εξής. Έχουμε ταξιαρχική επιθεώρηση. Πλάτιο Ρεστιάδος. Επάνω. Δυσμενή μετάθεση ο Ραπτόπουλος. Πλάτιο Ρεστιάδος. Στα Ραντίσκηνα. Τότε που θα πολεμούσε με τους Τούρκους και τα μισά οχήματα μείνανε στον δρόμο, είχαν χαλάσει. Δεν τα συντηρούσαν, τα κλέμαν τα λεφτά. Τέλος πάντων, λέει Ραπτόπουλε, 4 η ώρα με σηκώσει. Λέω βεβαίως, κοιμόταν βαριά αυτός. Θα σε σηκώσω, λέω, κύριε. Πώς το λέγανε και στο μικρό ρεγαμότο. Καλό παιδί ήταν. Πώς το λέγανε τον Μπέλο στο μικρό ρεγαμότο. Χάρη το λέγανε. Μου φαίνεται χάρη το λέγανε. Λοιπόν, λέω σιγά μη σε σηκώσω. Έρχονται όλα τα αυτά, γυαλίζονται, κάνουνε, ράνουνε, αυτό και τα λοιπά. Ιστορίες φτιάχνονται. Οι σκηνές όλες του Μπέλου είναι. Κοιμάται ο Μπέλος μέσα. 6:30 Το ξέρεις. Γινόταν η ταξιαρχική επιθεώρηση. Γυαλισμένο ο Ραπτόπουλο, όλα και τα λοιπά. Ήμουν έτσι ζάνιο, πώ να το πω. Πήρα σε όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι τώρα το, φαντάζομαι τώρα 19 χρόνια και τα λοιπά. Ναι. Έρχεται ο ταξίδιο, μπαμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, βαρούσαν προσοχέ και τα λοιπά. Εγώ του έγραφα, δεν βαρούσα. Α, του καλαβάζα. Μη σε κερατάδε περισσότεροι να πω. Είδε κοντό στρατιωτικό, είναι 90% κερατά. Και έχουν και τα κόμπλεξ αυτοί. Αν κοντό στρατιωτικό, την έχει βαμμένη. Έχει εξουσία. Έχει εξουσία, σε επίδειξη κανονικά, ναι. Και αυτή η σκηνή, λέει. Λουγία Μπέλ, γιατί δεν είναι έτοιμος! Εμένα ρωτάτε, γιατί εγώ είμαι φυστάμενος. Μπαίνει μέσα στη σκηνή ο ταξιάρχος, την ανοίγει σιγά σιγά, βγαίνει ο Μπέλος με κάτι σόβρακα ή κάτι πουά επάνω. Νεκρική σιγή, νεκρική σιγή, δεν ακούγεται τίποτα. Δεν προλαβαίνει να μιλήσει ο ταξιάρχος και ακούγεται από μέσα η φωνή του Μπέλου. Φέρτε μου τα Ραπτόπουλα! Ωραία, τι γέλιο. Αφού όταν έφυγα από τον Εύρο, με μετάθεση εδώ στο Τρίτο Σώμα, κλαίγανε οι φαντάροι. Μου λέγανε μη φύγει. Μη φύγει, μου λέγανε. Μη φύγει, Ραπτόπουλο. Κλαίγανε, σου λέω. Πόσου μήνε φυλακή είχε. Α, με τη σβήρα, δεν ήμουν αλήτικο παιδί. Πασόκ, εντάξει. Είχαμε ένα δημοσιογράφο, μια απάτη να πούμε, Λευτέρης Πλακίδας. 4 φορές και πεθάνει τη γιαγιά του. Ετούμε άδεια, κύριε διοικητά, πέθανε η γιαγιά μου. Καλά, λέει, πριν ένα μήνα, λέει, δεν είχε πεθάνει η γιαγιά σου. Είναι η γιαγιά, λέει, της, του πατέρα μου, λέει αυτή η μάνα. Ναι. Λέω, πόσες γιαγιάδες είχες, ρε πλακίδα. Στα σπορ του Βορρά, ο Μπούζας είχε τον Μπούζα μέσω. Κανόνιζε ο Μπούζας, ο Δημήτρης. Το Λευτέρη Πλακίδα. Τι γινόταν. Ωραίες. Ο Μπέλος. Λοιπόν, ποτέ δεν θα πολεμήσω σε κάτι που δεν πιστεύω, λέω αυτά 39. Αν ο Ρετόπουλος έδινε κόκκινη κάρτα στο Μυραλά, δεν θα γινόταν το επεισόδιο. Ρε παιδιά, μην με ζαλίζετε. Έχετε βγάλει αυτόν εκεί το φαλακρό με τα πράσινα μάτια, να πούμε, πρόεδρο στην ΕΠΟ. Τον έκανε αβάντες ο Σαββίδης για να πάρει την ένωση από τον μόνιμο ηττημένο, τον Σχιζοδήμο. Λοιπόν, βγήκε στις πλάτες του ΠΑΟΚ, πρόεδρος της ΕΠΣ μου. Μετά τον πήρε στην αγκαλιά του, να πούμε, ο Σαββίδης, του λέει. Θα σε βοήθησε, τον έδωσε εξουσίες, έγινε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ρε, είναι δυνατόν με δικό μου πρόεδρο στην ΕΠΟ να έχει ΑΕΚ μεγαλύτερα σφυρίγματα από μένα, ρε. Ρε, ο μπαμπά έπρεπε σήμερα να τον έχει σούζα στον πόδι αυτόν. Τρέχει, έλα εδώ, ρε. Σήκωσε ένα πόδι, θα τον έλεγε, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Μα γιατί, Γιώργο μου, να του έλεγε. Σήκωσε ρε στο ένα πόδι, έπρεπε να είμαι εγώ, μπαμπά. Στο ένα πόδι, ρε, και να τα. Θα είσαι σαν τον Πελεκάνο να πούμε. Ρε, πήγαν τα κουρασάνια εκεί που έπρεπε. Μάλιστα, θα έλεγε όλος. Ρε και παίρνει η ΑΕΚ, βάζει goal offside, ρε. Βάζει goal offside και επιθετικό φάουλ, κόκκινη κάρτα, ρε. Ρε, στέλνω αυτή, ρε, θα τον έλεγα. Θα σε στείλω να σπάς πέτρες, ρε, πάνω στη Βόρεια Ρωσία, ρε. 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν, πούμε. Μα εγώ, τι μα εσύ, ρε. Έχω την ΕΠΟ, ρε. Είναι δικιά μου η ΕΠΟ, υποτίθεται. Υποτίθεται! Υποτίθεται, που λέει ο Σαράτος, υποτίθεται! Υποτίθεται! Τα κουρασά στην Κατερίνη, ρε, ποιος τα πήγαινε. Ο Μερισανίδης, ε. Κουρασάν φωλή, κουρασάν μόλτο, μαρμελάδα ροδάκινο, μαρμελάδα βύσινο, κομπόστο ροδάκινο. Ποιος τα πήγαινε αυτά, ρε. Ρε σωσία του Βραζιλιάνου, ρε φαλακρέ γόη, θα τον έλεγα.
Είμα. Αλλά ο μπαμπά ξέρει εκεί στο Facebook, στο. Πώς τα λένε αυτά, στα Instagram κτλ. Ο μπαμπάς δίνει λεφτά. Άρα τι γίνεται. Να σκοτώνονται οι αλαοί για το αφέντη το φαΐ, ρωτάει ο 116. Κομμουνιστής που έπρεπε. Κομμουνιστές στο στρατό δεν το θέλουμε. Και πώς γίνονται κομμουνιστές στρατιωτικοί, αυτό πάλι δεν γίνεται. Κομμουνιστές, κομμουνιστής αστυνομικός, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται αυτό. Κομμουνιστής και στρατιωτικός να κάνει απεργία, δεν γίνεται. Πυροσβέστης να κάνει απεργία, δεν γίνεται. Είσαι υπάλληλος της εξουσίας, καθήκη. Δεν πρέπει, απαγορεύεται να κάνεις εσύ απεργία. Απαγορεύεται. Στον ΟΑΣΤΕ ο οδηγός, απαγορεύεται να κάνεις απεργία. Μα δεν με πληρώνουν, θα πάω δουλέψεις, δεν με νοιάζει. Επιτουλής, λειτουργήμα. Τελείωσες. Στον ΟΑΣΤΕ είναι ιδιωτική. Τι είναι ιδιωτική. Ιδιωτικός ΟΑΣΤΕ. Από πού είναι ιδιωτικός, αφού τα παίρνουν από το κράτος. Πώς είναι ιδιωτικός. Παίρνουν επίδομα. Παίρνουν επίδομα και, και σκάνδαλα στον ΟΑΣΤΕ. Άσε με το παραμύθι τώρα, επίδομα παίρνουν. Λοιπόν, ας μην φάνε γιατί έχουμε λέει γλαρόσουπα. Α, να σκοτώνονται οι λαοί για το αφέντη το φαΐ, ας μην φάνε λέει γιατί έχουμε λέει γλαρόσουπα να πούμε. Δεν προσκυράμε έθνη, θεούς και αφέντες. Γεια σου, Ράπα Λάνη, καλή εκπομπή. 30χρονος Ηρακλειδέας. Οχ, αυτός της σειράς 10 θα είναι. Μέσα στα πανεπιστήμια θα είναι τώρα και μας ακούει από εκεί. Απαπα, τέλειος. Πες την ιστορία με τον Καραβανά. Ποια από όλες. Ποια ιστορία να σε πω και ποια από όλες να σε πω. Έχω γράψει βιβλίο. Μέχρι 40 χρόνια τα έγραφα. Από τα 12 μέχρι τα 40 έγραφα. Έγραφα. Ένα καλό βιβλίο θα ήταν ωραίο. Ένα ωραίο ήταν, με πούλησε αυτό εκεί μετά. Τελικά το δεν το έκανε. Λέω πώς θα οικονομήσουμε από το βιβλίο, πώς θα πουλήσουμε. Να λέει με τις πωλήσεις, λέω να φάρω το γρόλιο. Λέω να. Μόλις άκουσε γρόλιο αυτός, έκανε πίσω να πούμε. Mm. Τώρα να κάνουμε 7 δουλειές. Να τρέχουμε για εταιρείες στοιχηματικές. Το γράψει μόνο μόνος. Πώς θα το γράψω μόνο με χειρόγραφο. Κεφάλαιο, κεφάλαιο. Τι, ας είναι κάποιος που θέλει να το γράψει, να πούμε να το γράψουμε παρέα. Λοιπόν. Ραπ, θέλω την άποψή σου για το αποτέλεσμα της απόφασης τη Δευτέρα. Πάω κάρο στο τέλος. Θα φας μείον 3 προς το τέλος. Ναι, βλέπω και 5-4 γιατροί, 3 πώς το λένε, γιατροδικαστές. Και μην με πείτε ότι δεν πιστεύετε στη δικαιοσύνη γιατί θα χάσετε τους 3 βαθμούς. Εγώ δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη γιατί τους κερδίσετε. Καταλάβετε, πιστεύω στον νόμο του ισχυρού. Οκ, okay, boys. Εγώ σου είπα ότι. Τώρα τελικά βγαίνει. Σου μιλάει ένας άνθρωπος. Είναι Ολυμπιακός ισχυρός, δηλαδή. Ναι. Ναι. Σου μιλάει ένας άνθρωπος που έχω δωροδοκίσει, έχω δωροδοκίσει, πώς το λένε, δημόσιο υπάλληλο για το λόγο μιας εταιρείας. Πρωτοφάνες. Ναι, κάποιος έπρεπε να πάει τα λεφτά. Εντάξει. Σου λέει ποιος θα τα πάει, ποιος είναι κολπαδόρος. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Μου το δώσε. Τι. Ναι. Έχω δωροδοκίσει γιατρό. Ναι. Να βγάλει τις έγκυες ότι είχαν 5 παιδιά. Του λέω πάρε 200 ευρώ. Για να γλιτώσω, ας πούμε, επειδή καταδίκες. Ναι. Ένα παιδί είχε η άλλη μέσα στην κοιλιά, 5 έγραψε αυτός. 200 ευρώ. Ψιλολόγια. Ναι, ναι, ναι. 200 ευρώ ψιλολόγια. Mm-hmm. Θα μου πεις, άμα ήταν κάτι πιο χοντρό, ας πούμε, κατά τα τίποτα όπλα ναρκωτικά, θα δέλες χιλιάρικα. Τώρα πλακώσαμε ένα στις μπουνιές, να πούμε, μήνυση για ξυλοδαρμό και ιστορίες. Λιγότερο. Ναι, ναι, εγώ είχα έγκυος μαζί μου στην ταβέρνα. Ναι. Ναι, και χωρίς αυτού δεν μας κάναν τίποτα. Mm. Δηλαδή πας και ορμάς σε τύπους που έχουν συνοδεύουν εγγύους. Ναι, σε πλακώνουν στις μπουνιές, σε κάνουν παούλο, τους κάνεις και μήνυση να πούμε. Τι είναι άλλος ο 70 χρονών που σε δέρνει. Φας ξύλο από 70 χρονών και να κάνεις και μήνυση. Ο 70 ήταν με τους εγγύους. Όχι ρε, ο 70 ήταν ο πατέρα. Εγώ είχα τις εγγύους. Μας μπέρδεσες τώρα. Ναι. Σε όλο αυτό το καυγά ένα κράτησα. Ναι. Ο Σεραίος ο γαμπρός μου. Ναι. Κρύφτηκε πίσω από τις βάρκες. Εμφανίστηκε μετά το. Το στείλουμε στον Εύρο. Το στείλει στον Εύρο. Πού είσαι τώρα, Γιωργάκηλο. Πέσαμε λίγο γροθιές εκεί ένα τέταρτο. Πήγα στην παραλία να πούμε. Για ζένια. Είχε τη ζένια. Σου λέει τώρα αυτοί εδώ σκοτωθούν στο ξύλο οι λύθοι. Κάτσε να πάρω το παιδί, πάω στην παραλία. Για κάτι σκόνες έβλεπα. Έβλεπε τις σκόνες αυτός από μακριά. Σηκώθηκε σκόνη. Ναι, όπως καράβλαχους εκεί στην επανομή του. Ναι, φάρου έστε να πούμε. Τσιρίζαν οι έγκες, πώς δεν αποβάλανε. Πάει στο γιατρό. Λέει ο Μητωράς, με έμπλεξες ρε μαλάκα μου, λέει, με έμπλεξες με τους καυγάδες, καυγατζή μου, λέει, να πούμε, ο πατέρας μου. Εγώ σε αυτή την ηλικία, λέει, να μαλώνω. Όταν στον ΠΑΟΚ, λέω, το Σιδέρι και το Παπαποστόλου τους πλάκωνε στην Τούμπα, λέω, καλά ήταν. Το Μίλτο. Ναι, τότε ήμουν, λέει, 20, τώρα και τι έγινε, λέω, που έγινε. Ηλίθιε μου, λέει, με έμπλεξες, με έκανες. Όχι, λέω, βρήκα τον πελά μου. Πέρα το κούγια εκεί και το γρόλιο. Βρείτε εκεί πέρα έναν γιατρό. Δώστε του κανένα φράγκο, κανένα λιγούρι, λέει, εκεί πέρα. Να γράψει αυτά και αυτά. Τελείωσε Ελλάδα εσύ. Ντάξει. Εμένα μου αρέσει αυτή η χώρα. Όλα έχουν την τιμή τους. Χάσει δεν κερδίσει. Ντάξει. Ο ΠΑΟΚ την υπόθεση. Εμένα μου αρέσει αυτή η χώρα. Γιατί αυτή η χώρα έχει το. Πώς το λένε. Έχει ρε παιδί μου το. Πώς να σου πω.
suspense. Το suspense. Ναι. Τώρα να ήμουν στο Βέλγιο, θα έλεγε ο ιατροδικαστής αυτό, θα έτρωγε ο Πάουκ, θα τον αθώνα τον Πάουκ, θα ήταν όλα να είμαι φυσιολογικά. Ούτε Facebook ο Γιωργάκης, ούτε ο άλλο ο γουρουνάς ο Καράπαπας από κάτω, τίποτα. Δεν θα γινόταν τίποτα. Κατάλαβες, ενώ εδώ έχει suspense. Ναι. Εδώ έχει αυτή η χώρα suspense. Βλέπω απάνω στο ντουβάρι, απάνω, στάζει. Πάω στον διαχειριστή από κάτω. Του λέω, κύριε διαχειριστά, το ντουβάρι μου λέω στάζει. Λέει, εμένα λέει, τι με νοιάζει. Ναι, λέω, είσαι διαχειριστής. Δεν ξέρω, λέει, πάνω στον απάνω. Πάω στον απάνω. Του λέω, εσύ το ντουβάρι στάζει. Είναι, λέει, στον από πάνω. Λέω, πώς γίνεται στον από πάνω. Πλημμυρίσου άλλο. Ναι, εγώ είμαι εντάξει, λέει. Πάω στον από πάνω. Λέει, σε δουλεύει, λέει, ο δεύτερος, λέει. Θα πας, λέει, στον κάτω. Εσείς, λέω, μην με δουλεύετε, λέω, να στείλουμε κάποιον, λέω, κάποιος να το δει, λέω, μήπως έχει διαρροή. Ξαναπάω κάτω. Εσείς, λέω, αυτοί εδώ πέρα, λέω, μου λένε ο ένας να πάω στον απάνω και ο άλλος, λέω, να πάω στον κάτω. Λέω, και εγώ, και, τι να κάνω, λέω, δεν με πέφτει, λέει, λόγος σε μένα. Λέω, δεν παίρνει κοινόχρηστα μέχρι να διευθυνθεί, λέω, η κατάσταση. Πάω τουλάχιστον, βλέπω τον άνθρωπο, του λέω, εσύ, μήπως, λέω, να το ξαναδούμε, μου λέει, δουλεύει ο άνθρωπος ο δεύτερος όροφος. Μου λέει, φέρε, λέει, τον. Φέρε ένα δικό σου, λέω, το δούμε. Το φέρω το δικό μου. Όντως ήταν στον αποτρίτο. Μέχρι να γίνει όλη η ιστορία, έχει πλημμυρίσει και στο ισόγειο πώς το λένε, ο δικός μου ο διαχειριστής. Πώς πλημμύρισε ο διαχειριστής, να φτιάξουμε το αυτό. Λέω, εμένα τι με νοιάζει, λέω, δεν με νοιάζει εμένα τώρα. Άρα πρέπει να πλημμυρίζει ναι. Ο διαχειριστής για να γίνει. Πρέπει να πλημμυρίζει το διαχειριστή. Ναι, ναι. Οπότε το κόλλημα ποιο είναι. Και να μην πλημμυρίζει το διαχειριστή, πα εκεί με το λάστιχο, τον κάνει μια αυτή κτλ. Να νομίσει ότι είναι αυτό ή το σώστε. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει το μυαλό σου να δουλέψει, ρε φίλε. Ελλάδα, Ελλάδα, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Κλόπ δικηγόρο. Ο Κλόπ, 27χρονος βοηθός στην έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φίλος μας. Ωραία. Μετά Γρόλιο, μετά Κούγια, ο Κλόπ είναι ο τρίτος που θα, αν πεθάνουν αυτοί και ζήσουμε εμείς ο Γρόλιος και ο Κούγιας, αν προλάβουν και πεθάνουν πιο μπροστά, θα έχουμε τον Κλόπ στα γεράματα αν ζήσουμε. Κλόπ δικηγόρος. Χαιρετίσματα, καλή εκπομπή Αλάνη, και στον αγαπητό γιατρό, πες ιστορία με τον ελεύθερο τύπο. Με τον ελεύθερο τύπο. Ο ελεύθερος τύπος είναι ένα κόλπο που είχα βρει για να γλιτώσω από ένα διοικητή. Πρόσεξε τώρα. 2 μήνες πριν απολυθώ, αμαθαίνω ότι είναι ένας διοικητής που Κέρβερος, να πούμε, στην Καβάλα. Στην Καβάλα, διοικητής στην Καβάλα. Τσιλώνης. Λέω, του κάνω μια πλάκα αυτόν, λέω, πριν φύγω από το στρατό. Τι να τον κάνω. Στέλνω το τετράδιο φύλλο αποστολής δεμάτων. Το βάζω μέσα στα δέματα και γράφω τσιλ, 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 το ζωγραφίζω φαλακρό με κάτι μουστάκι, με κάτι αυτά. Πάει απάνω, να πούμε. Πάει απάνω το φύλλο δεμάτων στην Καβάλα. Το ανοίγουν αυτοί, οι ρουφιάνοι του Τσιλώνη. Κύριε Τσιλώνη, κύριε διοικητά, εδώ αυτός εδώ, ο Ραπτόπουλος, λέει, έστειλε αυτό και τα λοιπά. Με παίρνει τηλέφωνο. Εσύ, να μου λέω, ναι, εγώ το με το λέω. Θα σε σκίσω, ναι, μου λέει, έλα μου, πώς θα με σκίσει. Εγώ σε 2,5 μήνες λέω απολύομαι. Εσύ είσαι που το λες. Σε 10 μέρες μετάθεσαι από την Καβάλα ο Τσιλώνης σε μένα. Θα σε σκίσω, μου λέει τώρα. Α, μάλλον τη βάψαμε με αυτόν τον τρελό τώρα. Την έχουμε βαμμένη, λέω. Τώρα 2 μήνες την κάτσαμε τη βάρκα. Έπαιζε και στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟ και εκεί με τον Φουντουκίδη. Δεν θα σε δώσω άδεια, λέει. Τη Τούμπα, λέει, θα τη δεις, να πούμε, μετά από 10 χρόνια. Ωραία, το κοντό, λέω τώρα τι με έχει κάνει. Με έχει ρημάξει. Λέω, τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι καπνόφωμα. Λέει, δεξιόμουτρο του κερατά. Λέω, με Πασόκ, λέω μέσα, λέω, δεξιόμουτρο του κερατά. Λέει. Απαγορεύονται αθλητικές εφημερίδες, λέει, και εφημερίδες απαγορεύονται. Μόνο, λέει, αθλητικές εφημερίδες. Πέρε γαμό το, λέω, μπλέξαμε. Ραπτόπουλος, λέει, μαγειρία. Απαγορεύονται πολιτικές. Πολιτικές, λέει. Μάλιστα. Εγώ, λέει, απαγορεύω πολιτικές, μόνο αθλητικές. Ναι. Οι αθλητικές τότε τα σπορ του Βορρά ήταν εδώ. Τα έβγαζε ο Μπούζας εκεί 4 φορές την εβδομάδα. Αν πει ο Γκάλης στη Γάνδη, να πούμε, τα έκανε εβδομαδία κάθε μέρα, να πούμε. Λέει, πάνε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λέω, δεξιός είναι σίγουρη. Λέω, τι να κάνω. Παίρνω ένα ελεύθερο τύπο, το βάζω κάτω από το. Του ρίζου. Ελεύθερο τύπο. Ναι. Το βάζω κάτω από τη μασχάλη και περνάω απ' έξω από το γραφείο του για να με δει. Μία, δύο. Ρε το κοντό, λέω, δεν με δει. Μία, δύο. Κοντάκι. Λέω, μάλιστα, κύριε διοικητά. Θεατρινίστηκα εγώ. Μάλιστα, λέω, γιατί. Τι είναι αυτό που κάνω. Όχι, λέω, μια αθλητική εφημερίδα δεν έχω. Τα σπορ του Μπούζα, λέω, τον Μπούζα έχω από κάτω, λέω. Και μου λέει, φέρτε γρήγορα εδώ. Όχι, λέω, δεν θα τη δώσω. Φέρτε γρήγορα εδώ, μου λέει. Παπ. Ελεύθερο τύπο, λέει, διαβάζει. Λέω, μάλιστα, κύριε Δίκη. Δεν είσαι Πασόκ. Λέω, δεν είμαι Πασόκ. Όχι, αλλά δεν Πασόκ. Κλείνω την πόρτα. Κλείνω την πόρτα. Αμά, λέω, τώρα τι θα γίνει, λέω. Μήπως με δουλέψανε, λέω, και είναι Πασόκ αυτό, λέω, θα με σκοτώσει τώρα, λέω. Θα βγάλει την ξυφορό για με πιει, θα μου βγάλει τάντερα. Και εγώ δεν είμαι Πασόκ. Το ξέρω, παιδί. Δικό μα άνθρωπο, λέω, είσαι. Δεξιό άνθρωπο είσαι. Πώ, λέω, έγινε. Την Καβάλα βρήκα προβλήματα με του Πασόκ. Στην Καβάλα είχε προβλήματα. Ο Τσιλώνης.
Και τώρα αρχίζει το άλλο το έργο. Ο Βασιλακάκης τι είναι? Ο άλλο αριστερός. Τους φαντάζεσαι σας. Κλαπανάρος. Πασόκ. Τους έδωσες όλους. Τους έδωσες όλους, ναι. Κουρούβανης. Ο Κουρούβανης λέω. Του Τζουμάκα κολλητός. Α, το χοντρό, αλλά τους σκίσω όλους. Λέει, με πήγε προπόνηση στην Τούμπα με μια λάντσα φούρνια. Σε πήγε να δώσει. Σε πήγε να δώσει προπόνηση. Με πήγε στην προπόνηση. Πρωί λέω, έχουμε 9 η ώρα με τον κύριο Φουντουκίδη. Αγαπημένο μου Φουντουκίδη. Λέω, είναι γορίλα. Λέω, άμα δεν πάω νωρί θα μα κάνει αυτό. Εγώ θα σε πάω. Εγώ πάρε λέει αυτέ άδειε κτλ. Πέρασα μπέικα. Με γλίτωσε ο Κλόφ. Αυτό να γίνει και τελικά. Θυμάται ο Κλόφ να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέλεο ο Παύλο. Μια και άρχισε τι ιστορίε σούπε μα λέει και αυτή με την ούψη λέει. Δεν τιμωρία. Θέλει την ιστορία με την Ούψ. Η Ούψ ήταν μια τύπησα που δούλευε στο Στρατηγιάκι. Εκεί στα κεντρικά. Ωραία κοπέλα, αλλά ελαφρύμυαλη. Εγώ. Σταματήστε με τις ιστορίες. Θα πω αυτή και θα πάμε στην άλλη. Τελευταία. Η Ούψ. Γιατί την έλεγα εγώ Ούψ. Μόλις στη γωνία σου με έβγαινε εσύ και ερχόταν και αυτή, έλεγε Ούψ. Άνοιγε το ασανσέρ, έμπαινε εσύ Ούψ και την είχα βγάλει η Ούψ. Η Ούψ το γράμμα το δούλευε. Το δούλευε το γράμμα η Ούψ. Ούψ το δούλευε το γράμμα, αλλά ήθελα από καθηγητή και πάνω. Εμείς ήμασταν κλητήρες τότε. Σε μια επιχείρηση ο κλητήρας δεν είναι από αυτόν. Yeah. Πρέπει να είσαι στέλεχος. Το τελευταίο σκαλί. Ναι. Το τελευταίο σκαλί. Ναι. Εκτός αν είσαι κάτω σαν τον Brad Pitt, ναι. Και πάλι έτσι Brad Pitt θα τον περάσουν από γενναίες 14. Ναι, ναι, ναι. Εγώ υπεύθυνος 8 ορόφων μαζί με έναν ακόμα και άλλες 30 γυναίκες, 20 γυναίκες. 8 ορόφων κτηρίου. 8 ορόφων κτηρίου υπεύθυνος. Έκλεινα το βράδυ, έκλεινα τα φώτα, αυτά και τα λοιπά. Τις μηχανές, ιστορίες, ήλεγχα και τα λοιπά. Βρύσες, κόλπα, ιστορίες και τα λοιπά. Λοιπόν, με πιάνει η αφεντικίνα, η Albright, έτσι την έλεγα. Σαν την Albright ήταν. Η γυναίκα αφεντικίνα τώρα. 25 γυναίκες εκεί και εγώ με τον Χρήστο, τον καθυστερημένο κοιτώ από τη Βαλμάδα. Την καθυστέρα εκείνη. Φοβόταν. Μας φωνάζει η Brad Pitt, με φωνάζει η Albright. Λέει, πρόσεξε λέει. Εδώ το κτίριο δεν το φυλάτε, λέει καλά. Λέω γιατί, ρε, εσύ του λέω πας και τα βρίσκω. Όχι, αυτό ήταν πολύ πιο σωστό από μένα. Ναι. Εγώ καμιά βρύση μπορεί να την άφηνα ανοιχτή. Αυτό ήταν, πώς το λένε, τεφαρίκι να πούμε. Ρε, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, αυτό ήταν και λίγο φοβητσιάρης. Τι μπε, ρε, το λέω. Θα μας διώξουν, λέω. Τι μπε. Θα οργανωθεί, λέω μπε, και θα δούμε, λέω τι γίνεται. Κάποιο αφήνει, λέω, τα φώτα ανοιχτά εδώ, τις βρύσες κτλ. Μπε, τι μπε, ρε, το λέω, μη φοβάσαι. Θα μου το δίκιο, λέω, θα φανεί. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ξανά στο γραφείο. Ωραία, κυρία μου, τη λέω εμείς. Τα κλείνουμε, τα φτιάχνουμε, λέω και οι δυο, άντε λέω να είμαστε και οι δυο, λέω. Γιατί μια μέρα ένα, μια ο άλλο. Μια μέρα βλέπω ένα καθηγητή με την Μπέ, με την Ούψ. Τι να πάω αυτόν μέσα στον τέταρτο όροφο. Την Ούψ. Την Ούψ. Του λέω, έλα σε πω κάτι. Αριανό κιόλα αυτό. Και ωραία. Λέω από αυτόν στην Ούψ. Μην με κάψει, λέει, είμαι παντρεμένο. Δεν σε καίω, ρε, το λέω. Δεν σε καίω, αλλά την από αυτόν του λέω. Κλείσε το φως. Πετάτε τα χαρτιά εδώ. Τα προφυλακτικά. Αυτά εδώ. Τα βρίσκουν το πρωί οι καθαρίστες. Θα νομίζουν ότι κάνουμε εμείς τίποτα. Άμα κάνουμε, πάει στο διάλο. Δεν κάνουμε, λέω. Μες στο κτίριο. Λοιπόν και τα λοιπά. Τι θα γίνει. Μια, δύο, τρεις. Ξανά στο γραφείο. Α, λέω δεν γίνεται. Μας φωνάζει γριά πάνω. Λέω μπε, θα τα πω. Μη ελάζεις, του λέω. Με επηρεάζεις, του λέω. Μπε και μπε. Η Albright και τα δύο παιδιά. Κληρονόμοι. Κωστή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, δεν θα συνεχιστεί, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα, είστε απίδε. Να σας πω όλη την αλήθεια. Λοιπόν, ο Τάδε λέω πηδάει την Ούψ. Καθαρίσαμε λέω. Και αφήνω λέω τα πράγματα ανοιχτά, και αφήνω λέω τις βρύσες ανοιχτές, πετάει τα προφυλακτικά μέσα λέω και τα αφήνω και τα λοιπά. Αυτό τώρα ρουφιανιά είναι, του λέω. Θα πει, ωραία, σπίτι, λέω. Χάσω εγώ τη δουλειά μου επειδή αυτός, από αυτόν είναι την Ούψ. Α, την πάει πάνω στο Εγνατία, το ξενοδοχείο, στο City. Ποια είναι αυτά που κάνουν, ξέρω εγώ, το Hotel Καστοριά. Να δώσει 20 ευρώ. Τότε χιλιάρικα είχε. Και τα λοιπά. Έτσι ήταν αυτή η ιστορία με την Ούψ. Η Ούψ όταν με βλέπει τώρα, κάνει πως δεν με ξέρει. Ναι. Τη βλέπεις την Ούψ. Παλιωτόμενο θα έκανα τη δουλειά μου να πούμε εξαιτία σου. Η Ούψ. Και άλλες 1500 τέτοιες ιστορίες. Έχει ακόμα μία ιστορία τελευταία. Πες την ιστορία στο λεωφορείο με τον τύπο που έλεγε για εξωγήινωση το τοπικό. Α, στα διάλογα. Κάθε φορά θα σας λέω και μια ιστορία. Τρεις ιστορίες θα σας πω. Ο Ολυμπιακός, ο χοντρός οπαδικά μας κόντεινε στην Τούμπα λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί πολύ απλά να απειλήσει στον εργασιακό σου χώρο. Οι κουβέντες πρέπει να σταματάνε από την αρχή και όχι όταν κυλήσει αίμα. Ρε τώρα, σαν χλαμάρες μάζες και εσύ 467. Ούτε το κουτάκι της μπύρας έπρεπε να σταματήσει, ούτε ο Γκαρθία έπρεπε να σταματήσει. Απλά ο Ολυμπιακός ήρθε για να προκαλέσει. Λέει, μη συγκρίνετε το ένα θέμα, λέει, με το άλλο. Εγώ σε ένα πράγμα μόνο δεν το συγκρίνω. Το θέατρο είναι ένα θέατρο και από τους δύο προπονητές. Ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει μπάλα,
Μετά είδε ότι δεν τη βγαίνει μετά το 60 και την έκανε κατσίκα. Ο Ολυμπιακός ήρθε να κάνει ζημιά. Ήρθε να προκαλέσει, ήρθε να τσιγκλίσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, να τους πετάξουν και να κάνουν τους τραυματίες. Ζάχαρη έχει Μπρατ Πιτ. Αυτό έχει ζάχαρη. Αυτό το δικό μου δεν έχει. Βλέπεις εδώ τι λέει. Χωρίς ζάχαρη, μηδέν θερμίδες. Μηδέν ζάχαρη, μηδέν θερμίδες. Στο λέω γιατί μετά τα 30 αρχίζει βάζει κιλά. Λοιπόν, ραπ. Πολύ κλάμα λέει. Ο Τίγρης χωρίς να ξοδέψει θα πάρει πρωτάθλημα. Εξυγείας ήθελαν τα παόκια, πάρτε τα. Δεν θα σκάλασε καθόλου. Λοιπόν, αν αυτοί που κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα θα πολεμήσουν, θα γίνω λέει πατριώτης. Αν αυτοί που κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και πολεμήσουν, θα γίνω πατριώτης. Α, αν αυτοί που κατέβηκαν για το όνομα Μακεδονία πάνε και πολεμήσουν, θα γίνω λέει πατριώτης. Μάλιστα. Αν πολεμήσει, εσύ τι λες, θα πάνε. Κάποιοι θα πάνε. Κάποιοι, πόσο τα 100. Πώς, τι, πώς τα 100. Όλοι αυτοί δεν ήταν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έχει παππούδες, έχει γυναίκες, παιδιά. Ναι. Φιλιά από Καβάλα λέει, ο 7-11, την είπα την ιστορία. Στην πόλη σου ήταν ο Τσιλώνης, χρόνια. Λοιπόν, πες ότι δεν είχες δει κοντό και βλάκα. Ψηλό και βλάκα έχεις δει ποτέ. Ραπ, είπες ότι δεν έχεις δει κοντό και βλάκα. Ψηλό και βλάκα έχεις δει ποτέ. Ψηλούς βλάκες πολλούς έχω δει. Κοντό βλάκα δεν είδα. Σπαθί. Κοντό βλάκα δεν είδα. Ψηλούς βλάκες είδα αρκετούς. Τι α πω, ψέματα, τι να σου πω τώρα. Εγώ είμαι ανάμεσα. Δεν είμαι κοντός, ψηλό δε με λες, με τρίου αναστήματος. Ναι, προς το πιο κοντό δηλαδή. Με ένα 75-76 κοντός θεωρείς. Μέτριος. Λοιπόν, ο Τίγρης, κοντό βλάκα. Να σκοτώ, πολλά κομμουνιστικά μηνύματα βλέπω εδώ. Δεν πάω, δεν κάνω, δεν ράνω. Όταν ανοίξουμε γραμμές, πρατμήτα, άνοιξέντες τις γραμμές. Τι λέει. Ραπτόπουλε, μια φορά είχα βγει στην Κρύα Βρύση με παρέα και από κρυαβρισιώτες, μας έριχναν ποτήρια στα πόδια για να ψαρώσουμε. Εμείς δεν σηκώσαμε κεφάλι να τους κοιτάξουμε, όταν βγήκαμε έξω μας είχαν κλέψει το μηχανάκι. Τέτοια πόλη, πώς έβγαλε γιατρό. Ρώτα τον γιατρό. Έχουν παραβατική συμπεριφορά. Έχω μια αυξημένη. Είχαν από πάντα. Ναι. Η μισή φυλακή, δεν είστε εκεί. Έχουν μισή τάξη. Εσύ πώς έγινες γιατρός με παραβατική συμπεριφορά, είπε. Δεν είχαν όλοι. Κρυαβρισιώτες. 2-31-0 όλα 90. Μέχρι να γεννήσει το κέντρο, αν γεμίσει. Και να μου πείτε τι περιμένετε να πούμε. Πιστεύετε στη δικαιοσύνη. Μόλις φάει την παπάρα, δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη. Όταν κερδίζει το δικαστήριο, πιστεύει στη δικαιοσύνη. Έτσι είναι ο Έλληνας. Έτσι είναι. Πιστεύει στη δικαιοσύνη. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. 90-90-90. Λοιπόν, εγώ είτε κερδίσω το δικαστήριο, είτε το χάσω, πιστεύω στον νόμο του ισχυρού. Καλή είναι η δικαιοσύνη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Κατά ένα ποσοστό. Ναι. Η δικαιοσύνη και το μέτρο του ισχυρού, να κερδίζει ο ισχυρός στη ζωή. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλα ισότιμα. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ζωή προς το. Ισότιμα όλα. Βέβαια, δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχει το παράδειγμα. Ναι. Κάποιος πρέπει να καβαλήσει τον άλλον. Να κάνει το καλάμι να πούμε. Εντάξει. Έναν έχουμε μόνο. Εντάξει. Θα το πάμε τραγουδιστά. Μια μισή ώρα θα έρθει ο Στέφανος, δύο παρά, να κάνετε μουσική εκπομπή. Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε το χιλιτίδι από το Ιπποκράτειο να σας δώσει εντολές να πούμε. Πώς θα πάτε μόνοι να πούμε. Λοιπόν, να περιμένει ο φίλος. Ο Γιάννης τι κάνει. Μια χαρά είναι ο Γιάννης. Ναι. Έπαθε ένα κρυολόγημα. Εντάξει. Ναι. Αυτά τα κρυολογήματα, ξέρεις, άμα τα παρατήσεις. Περαστικά. Ναι, και δεν τα δώσεις σημασία, μπορεί να γίνουν πιο δύσκολα να πούμε. Λοιπόν, να περιμένουν λίγο οι ακροατές κανένα δύο λεπτά. Πες μου με τον βολονισμό, τι γίνεται. Βλέπω πολλούς δεν μπορούν να αναπνεύσουν με τις μύτες τους. Σνιφ, σναφ, σναφ, σνουφ. Ναι. Έχουν αυτά τα ρινικά να πούμε, τα οποία είναι εκνευριστικά. Πώς απασχολούν δεν μπορούν το βράδυ να κοιμηθούν οι άνθρωποι κτλ. Εσύ πώς πας. Εγώ είμαι καλύτερα και το πρωί όταν ξυπνάω, βγάζω 4 τόνους μίξα να πούμε. Σουρ, σουρ και τα λοιπά. Μετά πάω προπόνηση, ανοίγουν όλα τα ρινικά να πούμε εδώ τα. Τρέχουν, κάνουν. Σουτ, 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 είμαι περδίκη. Τώρα αυτό το διάστημα. Ζούμε και σε μια πόλη που δεν έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Ιδίως αυτό το καιρό. Έτσι. Γι' αυτό και τα βήματα βαριά είναι. Ναι. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά. Τελευταία έχουμε και τον κύριο Θανάση που μίλησε προχθές. Ποιο Θανάση? Από το Άδεντρο. Από τον καθηγητή, τον Τεμπέλη. Όχι, τον Τεμπέλη, είναι πολύ καθηγητή. Όχι, είναι από του πολύ δραστήριου. Ήταν και στο ιδιωτικό χρόνο. Στο Άδεντρο είναι. Και όλοι γύφτοι, δεν είναι οι περισσότεροι. Δεν ξέρω. Ε, τι. Ένα 70% είναι. Μαθαίνει του γύφτου γράμματα. Και πολύ καλό. Ναι, είναι πολύ δυνατό. Πολύ καλό. 70% ξέρει το Άδεντρο, έχει πολλού γύφτου. Όλη η περιοχή. Μπράβο τα παιδιά που μαθαίνουν γράμματα. Και μπράβο για του καθηγητέ. Προσπαθεί. Για Τεμπέλη δεν του έχουν του καθηγητέ, να ξέρει. Του δημοσίου. Ναι, αυτό προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ποιο είναι, ιδιωτικό τομέα? Είναι 20 χρόνια. Α, τότε είναι εργατικό. Είναι εργατικό. Κάνει φροντιστήρια έξω και τέτοια. 20 χρόνια. Τελείωσε, είναι εργατικό. Άμα είναι δημόσιο, είναι Τεμπέλη. Στον ιδιωτικό τομέα ο καθηγητή. Εργατικότατο. Εργατικότατο. Νίκο Γιαννιτσά. Και πάμε στον κόσμο. Γλυκό αγόρι, κατεβαίνω από Εύρο και σε ακούω στο αμάξι. Νιστάζω. Τώρα σε φτιάξω εγώ που νιστάζει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Δώσε ήχο, Μπρατ Πιτ.
Ναι. Αριανός, Αριανός εδώ. Είσαι Αριανός. Ναι, άμα γινόταν πόλεμος, τι έλεγες, άμα θα πηγαίναμε. Ναι, αν θα πηγαίνατε στο πόλεμο να πούμε. Καταρχάς, εντάξει, εμείς Αριανοί μπορεί να πηγαίναμε, κάποιοι άλλοι μπορεί όχι πάλι. Θα πηγαίνουμε στο πόλεμο. Οι Αριανοί. Εξαρτάται με ποιον θα ήταν ο πόλεμος. Άμα ήταν με την Τουρκία, ναι. Κάποιοι εδώ στην πόλη δεν ξέρω αν θα πηγαίναν. Και κάτι άλλο να σε πω τώρα. Έβλεπα ένα βιντεάκι σου. Άχτο. Ε? Ναι. Άλλη διάσταση. Άχτο τώρα τι δίνω. Ναι. Ακούς. Ο Νέγρης θα πήγαινε. Θα έβγαινε τον μπαρ εκεί και θα πήγαινε ο Νέγρης, ναι. Σαουρίδης θα ήταν διοικητής εκεί, τι θα έκανε. Με τον Ελευθερούδη εκεί πέρα, υποδιοικητή και τον Κόντι ταξίαργο, θα πηγαίνατε. Μάλιστα. Καλά. Σι είπα, εσύ λες, εγώ απαντάω, λέγε. Σε ακούω. Ναι. Να σε πω, και έβλεπα ένα βιντεάκι εκεί στο YouTube, αυτό που έκανε στο Comedy, το είδα χθες προχθές, και πετάγεται ένας τύπος εκεί πέρα και λέει, πες που πάει ο κόκκινος διακοπές, πες που πάει. Πού πάει ρε φίλο ο κόκκινος διακοπές, Ούτρα. Πού πάει ο κόκκινος διακοπές, όπου είναι κούτρα το δωμάτιο. Φύγε, επόμενη γραμμή. Κοροϊδό είναι. Ο κόκκινος αυτά είναι αετός. Αετός. Αετός με μύτη 40 πόντους. Με 180 μοίρες γαμψότητα η μύτη να πούμε. Καλημέρα, αετός. Καλημέρα, ναι. Αετός, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάω ξέρω από Αλεξανδρούπολη. Από την Αλεξανδρούπολη. Καλώς τον. Είχα πάρει και χθες, ναι. Φώναζε, πάω ξύ, θα κοιμηθούμε. Δώσε λίγο ήχο, ρε Μπρατ Πιτ. Λέγε. Έλα, ακούγομαι τώρα καλά. Τώρα είσαι πολύ καλύτερα. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Πώς αναφέρατε το σκηνικό με τους στρατιωτικούς που τους πιάσανε χμαλώτους εδώ πάνω, μιας που λέτε για στρατιωτικές συνθήκες. Και εγώ τι να κάνω, πάω τους ελευθερώσω εγώ τώρα. Όχι, ρε, τους πιάσανε, δεν αναφέρατε κάτι. Θα δώσουμε εμείς τώρα τους. Δεν αναφέρατε κάτι γι' αυτό, δηλαδή εντάξει. Δεν τους νοιάζει ρε φίλε, ξέρεις ποιο να νοιάζει. Τη μάνα του αστυνομικού, τον πατέρα του, μήπως νοιάζει το Τσίπρα. Δεν τους νοιάζει. Δεν κλαίνε γι' αυτό. Δεν κλαίνε. Άμα σκοτωθεί κανένας κομμουνιστής, θα το κάνουν εδώ. Τώρα αυτούς θα τους ξεχάσουμε, πάει, δεν έχει. Πάντως ήταν κομμουνιστές ότι... αυτοί που πιάσανε. Να τους κάνουμε εδώ. Όχι. Ποιος μωρέ, ο Επόπλοχίας να τα. Ο Επόπλοχία τι ήταν, κομμουνιστής. Άμα ήταν κομμουνιστής, κάτι θα γινόταν. Είναι κομμουνιστής. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Συνέχισε. Σου λέω πώς λειτουργεί το. Μπρατ Πιτ, καλά δεν το λέω. Ήταν ο Επόπ κομμουνιστής. Να γίνει ήρωας. Όχι. Γι' αυτό που έλεγες πριν ότι οι περισσότεροι βάζουν βίσμα για να μην ανέβουν εδώ πάνω στον Εύρο. Εγώ είχε, όταν ήμουν αφαντάρος έβαλα και εγώ βίσμα για να μην πάω. Αλλά εγώ ευπατρίδης δεν το έπαιζα. Άλλο εκατομμύριο ευπατρίδηδες βάλανε μέσω να μην πάνε στον Εύρο. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Δεν ξέρω αν ο κόκκινος θα πήγαινε. Ήταν μικρός τότε. Σακούοφι. Εγώ δεν ήθελα να πάω να σκοτωθώ. Δεν ήθελα να πάω να πολεμήσω. Δεν γούστα. Ήθελα να κάνω αθλητισμό και τέτοια. Ήθελα να οικονομήσω, κατάλαβες. Στο λέω για να μην το παίζουμε εμείς που πιάνουμε τα μικρόφωνα ότι είμαστε οι μάγκες, οι πηδάω και τα λοιπά. Δεν το παίζεις. Δεν σου λέω ότι το παίζεις. Όχι, λέω την αλήθεια. Από μένα θα ακούσεις, από μένα θα ακούσεις μόνο την αλήθεια. Απλά και τα χρόνια στο στρατό έχουν αλλάξει. Τώρα εσύ πήγες, θα πούμε στρατό το 87, πόσο είπες ότι πήγες. 87-88. 87-88, εγώ σκέψω ότι πήγα πέρυσι, 3-46 σειρά τώρα. Ναι, ναι, εγώ ήμουν 186. Ναι. Όλοι βάζαν μέσω για να μην πάνε νησιά, Κύπρο και Εύρο. Πηγαίνανε αυτοί που δεν είχαν μέσο στον Εύρο. Όταν λες νησιά εννοείς παραμεθόριο. Ρόδο, Κο, Σάμο, Μυτιλίνη, Σαμοθράκη με παραβατική συμπεριφορά, κάτω Κρήτες, Μύτες κτλ. Και Εύρος, ο Εύρος ήταν δυσμενή μετάθεση. Εγώ στον Εύρο πέρασα πολύ καλά. Έριξα να μεγάλο γέλιο. Να κλείσω λίγο ποδοσφαιρικά. Να κλείσεις. Δεδομένο το μείον 3. Έτσι. Έτσι. Και σε περίπτωση που μοιράσει γλυκά ο Ρώσος. Ναι. Για το 7-7. Ναι. Βλέπω ο ΠΑΟΚ να είναι πρώτη ομάδα που θα παίρνει το πρωτάθλημα χωρίς να νικάει τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάτι που είχε κάνει το 8 Ολυμπιακός. Ναι. Που η ΑΕΚ είχε τερματίσει κανονικά, αν θυμάσαι, πρώτη. Ναι. Με πολύ διαφορά στατιστικών με βάση τον Ολυμπιακό. Τότε την ΕΠΟ την είχε ο Ολυμπιακός με ΠΑΟΞΗ πρόεδρο. Την καθάρισε ο Γκαγκάτσης την ΑΕΚ. Την καθάρισε. Την καθάρισε. Ναι, την τότε ναι, αμέσως εκεί θα πήγαινα. Ναι. Και κινδυνεύατε κι εσείς να πέσετε και... κατηγορία. Και ναι, και πες ανάγκη. Που του είχε ρίξει η ΑΕΚ να πούμε και κτλ. Ναι. Βολευτήκαν και ο ΠΑΟΞ σώθηκε και ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα και εμείς δεν γράψαμε τίποτα εδώ πέρα γιατί ο Γκαγκάτσης ήταν δικός μας άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η χρονιά σας. Για εσάς. Ναι. Είτε είσαι δημοσιογράφος είτε αθλητικογράφος, ότι δεν ξέρω τι θες να λέγεσαι. Ναι. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το ψωμί σας από αυτή την υπόθεση. Καλό είναι. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ωραία. Καλό είναι.
Να πούμε χορηγίες να παίρνουμε. Εξάλλου κρατική διαφήμιση δεν έχουμε πάρει εμείς. Εντάξει. Στην ΕΤΡΙΑ δεν μας βάλανε, στο TV100 δεν μας βάλανε. Οπότε μακάρι να έχουμε τέτοια πράγματα, φασαρίες και σαματάδες να παίρνουμε κανένα βραγκάκι. Ναι. Καλημέρα. 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 Τι κάνετε κύριε Κωστά? Να διαβάζω εδώ μηνύματα, βλέπω μπάσκετ, βλέπω ποδόσφαιρο. Δημήτρης από Χαλκίδα. Καλώς τον. Καλώς τον το φίλο με το κόκκινο σπίτι και τα τρελά νερά. Καλώς τον. Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, όσο 2-3 πραγματάκια θέλω να πω και μετά θέλω έτσι πολύ σύντομα τις απόψεις σας για τα μάτς της αγωνιστικής. Μάλιστα. Όσον αφορά το στρατό που είπατε, σας άκουσα και το μεσημέρι, λέγατε διάφορα. Εγώ είχα παρουσιαστεί, στην αρχή είχα ένα μέσο, ένα ταξίαρχο και με έκανε δόκιμο. Ο ταξίαρχος. Ήταν να πάω για δόκιμος και υλικού πολέμου. Ναι. Ήταν η ειδικότητα. Μιλάμε για χήμα δηλαδή. Και ναι. Κακώς που δεν έμεινα, δεν είχα κάποιον δηλαδή να με ερμηνεύσει, ας πούμε, και να μου πει ότι ξέρεις κάτι, κάτσε εκεί μόνιμος με ένα αστέρι, ας πούμε, να παίρνεις ένα μισθό. Και δημόσιος υπάλληλος. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λάθος μου. Θα παίρνεις και μια από το στρατό, έχει καμιά αστυνομική να. Μια χαρά. Θα δουλεύατε 3 μήνες το χρόνο, ζάχαρη. Ναι, μετά ναι. Εντάξει, όμως, δεν πήγα, πήρα μια αναβολή. Λέω εντάξει, το μέσον το έχουμε, δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ επαναπαύτηκα. Οπότε και. Πεθαίνοντας αυτός από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του. Ποιος πέθανε? Ο ταξίαρχος, ο Διαμαντής τότε. Ποια χρονιά ήτανε? Το 95. Με Δημοσθενίδη Βορβολάκο ήταν αυτοί, Πασοξίδες. Προσκύνησαν. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Τον πράσινο τον ήλιο πήρανε. Καλά πήγανε. Ναι, για λέγε. Λοιπόν, Βορβολάκος. Ναι. Πηγαίνω στο Μεσολόγγι, έρχεται χαρτί, πάω στο Μεσολόγγι ως απλός φαντάρος. Ναι. Πεζικό. Οπότε το μέσον δεν υπήρχε. Πάει το μέσον. Και μετά, ναι, ναι, και μετά πήγαμε. Διαβολωμένες αρτηρίες το μέσον. Ναι. Στην, έτσι, έτσι. Πήγαμε στο στοιχείο στα Καρδάμιλα, παραθετόριο. Και μετά από εκεί, μετά από όχι 6 μήνες που φέρεις, μετά από 8 μήνες, ως πιο παλιός πλέον, μας στείλανε στο Αμίντεο, στη Φλόρινα. Τα είναι. Μιλάμε για το φυλάκιο πάνω που πήγαινε ένα στην εβδομάδα και κάναμε έτσι στους μπερέδες εκεί, στους μαυροσκούβιδες που χτύπαγαμε σκοπιά. Ναι. Μείον 22. Και κοίταγα, θυμάμαι τηλεόραση το βράδυ καμιά φορά και λέω ρε γαμώ, δεν θα πει ότι κάνει τόσο κρύο εδώ. Γιατί να πει φοβερό το πράγμα, δηλαδή έπεφτε όλο το. Πώς είναι στα θρίλερ που είναι έτσι το σύννεφο που πέφτει κάτω. Ωραία. Έπαιρε, δεν έβλεπες το ένα μέτρο. Ωραία, ωραία. Και μας έδιναν κονιά και σταφίδες, θυμάμαι, και χτυπάγαμε σκοπιά ένα μισή ώρα. Ναι, όχι 2 ώρες, ναι. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι για να μην σας κουράσω, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, θεωρώ δεδομένο και εγώ το μείον 3. Πάει, τελείωσε. Σήμερα βλέπω τον Ζαΐρη με κάτι μούτρα. Τι έγινε του λέω, ρε Ρανταπλάν. Άσε λέει με αυτό με τον Αρετόπουλο, λέει δεν είμαι λέει αισιόδοξο. Έτσι, έτσι, έτσι. Και εγώ με το που το άκουσα αυτό λέω. Κατά τα άλλα πήρε την ΕΠΑ ο κοντό. Κατάλαβε. Δεν ξέρω. Αυτό. Θεωρώ όμω και το μείον 3 δεδομένο του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ναι, αλλά εσύ σε νοιάζει η ΑΕΚ να. Ναι, θα πρέπει. Οι ενστάσει μου είναι όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ανεβασμένο. Είδα και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Δηλαδή έπαιξε το πρώτο ημίχρονο, ήταν φοβερό. Φωτοβολίδα ήταν. Ναι, ναι, φοβάμαι την. Σε εισαγωγικά φοβάμαι την ΑΕΚ. Παρόλο που είναι εντός και φοβάμαι και τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο γύρο κέρδισε τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? 1-0 με γκολ του Βιαφάνης. Ναι. Και δεν ξέρω. Αυτά έτσι είχα να πω. Και όσον αφορά τώρα τα ματσάκια, έτσι να σα κάνω κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε και έχετε χρόνο, μου δώστε ένα λεπτό. Ναι, βλέπω την Κέρκυρα να κερδίζει τα Γιάννενα. Το είπατε το μεσημέρι αυτό. Ναι, γιατί είναι ανοιχτά τα πόδια των Ιωαννίνων. Το είπατε άσο. Δίνα Σίκη, πώς τη λέγανε εκείνη. Εγώ αυτό το μάτς λέω να το αποφύγω. Λέω για ένα διπλό τη Λαμία, νομίζω το είπατε το μεσημέρι. Άμα έχει λεφτά ο αυτός σας ταχώσει. Νομίζω πρέπει να είπατε αν θυμάμαι καλά, πώς το χέρι μου στη φωτιά. Πανουριάς δεν λέγεται. Νομίζω Πανουριάς, ναι. Πανουριάς Παπαϊωάννου. Στις Σέρες και στους Λιγούριδες του Ευόσμου, μια χαρά τα πήγε τα γλυκά. Στα πάγια στην Κρήτη. Έτσι μπράβο. Εγώ θα τα παίξω και τα δύο. Διπλό το τενέ και, ναι. Και στο χ βέβαια. Το φοβάμαι. Άμα δεν πάει τα γλυκά, χίντομα, να ξέρεις. Mm-hmm. Αγωνιστικά το μάτς είναι χ. Πρέπει να μάθουμε να πάει γλυκά ο Πανουριάς. Ναι, ναι, σωστά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ λέω να το βάλω ως 2 γκολ. Τι λέτε? Κοίταξε, εγώ θα σου πω ότι θα παίξω εγώ. Θα παίξω 2-3 τον ΠΑΟΚ, θα παίξω την Κέρκυρα άσο και διπλό τον. Εγώ το έχω βάλει 2-3 τον ΠΑΟΚ. Διπλό τον Πλατανιά. Διπλό τον Πλατανιά. Και αν παίξει, θα βάλω και ένα σκόρερ. Αν παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το γράφημα, δω την εντεκάδα, είναι ο Κουρμπέλης στόπερ, οι δυο κοντοί, κάτσε κοντός, Τσενδάρης κοντός, Λου, Τριάδα, Χαφ και παίξει ο Ταξίδης, θα βάλω σκόρερ Ταξίδη, πάνω από 15 μονάδες, θα βάλω ένα δεκάρικο εκεί, πετάξω ένα δεκάρικο.
Εντάξει. Απόλλωνος Μήνης Πανιώνιος. Για διπλό μου φαίνεται. Δεν είναι ο Πανιώνιος Απόλλωνος Μήνης. Απόλλωνος Μήνης Πανετολικός. Συγγνώμη, Απόλλων Πανετολικός. Συγγνώμη. Χι. Βγαίνει η ψυχούλα του. Βγαίνει η ψυχούλα του, του Παράσχου. Ομάδα δεν έχει. Κάτι center back πιο μεγάλη σε ηλικία από τον κόκκινο και εμένα. Κάτι Μπαρτολίνιδες. Κάτι να πούμε Ζησόπουλοι. Κάτι Μούσια. Κάτι ιστορίες. Δεν τραβάει το έργο. Δεν νομίζω ότι. Το Χ το βλέπετε από. Αγωνιστικά. Ας πούμε 1-1. Αγωνιστικά. 1-1. 1-1. Αγωνιστικά. Μέχρι 2 γκολ δηλαδή. Ναι, 2-3. Άντερ. Λεβαδιακός ΑΕΛ. Η άποψή σας. Χινάρι. Βολεύονται και οι δύο. Μια χαρά. Χινάρι. Λοιπόν. Χινάρι. Και τον Ατρόμητο θα τον βάλω άσο με την Ξάνθη. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα να το πάρει. Έτσι και εγώ. Σε καλή φόρμα τον βλέπω τον Ατρόμητο. Ναι. Διπλό τον τη Λαμία είπαμε. Ναι. Άσο την Κέρκυρα. Ναι. Για διπλό τον ΠΑΟΚ. Λέει είπατε 2-3 γκολ. Καλά τώρα είναι δυνατόν να μην το πάρει αυτό το μάτσο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα παίξει για τον Ολυμπιακό. Το για διπλό το έχω κι εγώ. Αλλά... Και να παίξει δηλαδή τι αλλά... στα ίσια να το παίξουμε. Το διπλό είναι το θέμα ότι θα μήπως έρθει ξέρω εγώ 1-2. Μήπως έρθει 1-3. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα φάει γκολ. Θα είναι και over δηλαδή. Mm-hmm. Δηλαδή 1-3, 1-2, 2-3. 1-3, 1-4, 2-4. Θα έχει γκολ πολλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Γιατρέ, μην ξεφυσάζει μπροστά στο μικρόφωνο, είναι σπαστικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φυσάζει, ρε γιατρέ. Όχι, έδειχνε πω. Έχουμε είναι... και εμεί εχμορίτιδε να κάνουμε. Εχμορίτιδα έχει. Mm. Ναι. Ναι. Από εδώ και... Η εχμορίτιδα είναι από εδώ και κάτω ή από εδώ και πάνω. Εδώ μέσα. Εδώ τα εχμόρια. Εδώ έχει μετωπέα. Ναι. Μετωπέα ο σκόλπο. Ψηλά. Εσύ τι βελόνε, όταν είσαι στην εχμορίτιδα, πού τι βάζει. Και εδώ. Και εδώ, ε. Ναι, ναι. Και εδώ. Και επάνω. Και επάνω. Και επάνω. Και επάνω. Και άλλο. Ναι. Ξέρει ότι είχα εχμορίτιδα 5 χρονών και νομίζανε γιατροί ότι είχα καρκίνο. Σοβαρά. Ναι. Του ηλίθιου το 73. Σκοταδισμό ιατρικό. Με κάνανε πλάκα από τη μύτη και κάτω ναι. Και δεν με έκαναν πλάκα από τη μύτη και απάνω. Και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Εγώ με βάζα κάτι πατάτε, κάτι γιαγιάδε. Μια ακτινογραφία βρέθηκε ο καρκίνο. Όχι, ρε. Λέγανε ναι. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Ναι. Βγάλανε διακτινογραφία από τη μύτη και κάτω. Από τη μύτη και πάνω δεν βγάλανε. Ναι. Ήρθε η θεία Ευαγγελία εκεί με το αϊθαράπητο αυτό. Φτερνίστηκα εγώ μετά να πούμε. Βγήκαν κάτι νύξε, κάτι αίματα. Σώθηκε. Τον έσωσε ο αϊθαράπητο. Δεν είπα ότι οι γιατροί ήταν ηλίθιοι, τον έσωσε η Θαράπης. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Τον έσωσε η Θαράπης. Ναι, φίλε, ναι. Έτσι κάνουν πελάτες στις εκκλησίες, να ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά και στο Ρατόπλο. Δεν έχω καλή λίγο το σήμα μου. Original λιτόχωρο. Λιτόχωρο. Original λιτόχωρο. Original. Να πάρει Κωνσταντίνε κανένα δύο φορές. Την τελευταία φορά που σε πήρε ήταν στο εντός έδρας με τον Ατρόμητο και σου είπα ήθελα να το πάρουμε με μισό μηδέν. Δεν το πήραμε. Ναι, πλήγμα. Πλήγμα. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα και μας έκοψε 5 βαθμούς. Έπαιξε στα ίσα πιστεύω και τα δύο παιχνίδια με εμάς. Ο Ατρόμητος έπαιξε στα ίσια με την ΑΕΚ και ένας λόγος που είπα τι να τον κάνει ο Ιβάν τον Άρη και τον Ηρακλή στην πόλη. Μπελάδες είναι και καλά κάνει και δεν τους θέλει. Βρίσκει μια γκόμενα τον Ατρόμητο, βρίσκει μια γκόμενα την Κέρκυρα, βρίσκει μια γκόμενα τα Γιάννενα, αύριο αύριο γκόμενα την Τρίπολη. Από το να σκοτώνεται στις μπουνιές εκεί στην Τούμπα, στο Χαριλάο και στο Καφτατζόγλιο. Αυτό είπα. Συμφωνούμε νομίζω. Νομίζω συμφωνούμε. Έτσι. Και με τον Γαβρό έπαιξε στα ίσια, με τον Μπάουκ δεν έχει παίξει. Ναι, με τον ΠΑΟΚ άνοιξε ποδάρια. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει και το παιχνίδι στο Περιστέρι. Και εκεί θα ανοίξει τα ποδάρια. Μπορεί, μάλλον. Συνέχεια λες ότι η Ξάνθη ανοίγει τα πόδια στην ΑΕΚ, γιατί έχασε το 4-0. Ναι. Και βάλε τα τρία γκολ ο αμυντικός μας. Κοίταξε, εγώ είμαι δίκαιος. Ξεχνάς ότι στο πρώτο γύρο φέραμε 1-1. Ναι, και με πόνο μεγάλο. Και με πόνο μεγάλο, ναι. Στο τέλος ισοφάρισε η ΑΕΚ. Άρα δεν ναι, μου φαίνεται και μου offside πρέπει να δω τον γκολ. Δεν θυμάμαι, αλλά ζωρίστηκε πολύ ο center back. Ζωρίστηκε πολύ. Άρα δεν άνοιξε τα πόδια σε εμά η Ξάνθη. Ναι. Το ΠΑΟΚ τα άνοιξε, αν θυμάσαι, γιατί έκανε το πρώτο διπλό με ένα 0-3. Το 0-3 με ανοιχτά τα πόδια. Και στην Ξάνθη έχασε ο Γάβρος. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λεφτά και περισσότερους φίλους. Μα όταν έχει φίλους. Σε παίρνω τηλέφωνο. Πού θα πάμε σήμερα, πού θα βγούμε, θα πάμε να ακούσουμε έγχορδα, θα πάμε να ακούσουμε, ξέρω εγώ, πνευστά. Άμα δεν έχει λεφτά, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πάο πρέπει λεφτά έχει φίλου. Ο δικό σου Τσιγκουναρά δεν θέλει να ξοδεύει, κάθεται στο σπίτι. Τσιγκουναρά μεγάλο. Με τη Λάρισα πώ το είδε. Μεγάλο γύρο. Ήταν το παιχνίδι τη σεζόν για τη Λάρισα. Ναι. Με τον Πανιόνιο για το κύπελο δεν νομίζω ότι το χτύπησε ο Πανιόνιο. Δεν ήταν το παιχνίδι τη χρονιά του.
Εγώ είπα στον Αλέβαντο σήμερα πώς βλέπεις το ΑΕΚ Πανιώνιος. Λέω άλλο Πανιώνιο θα δεις. Άλλο Πανιώνιο, συμφωνώ και εγώ. Μακάρι με μισό μηδέν να το πάρουμε. Δύσκολα να το πάρεις. Θα ήθελα να θίξω λίγο δύο άλλα θέματα. Πρώτον για τους Ολυμπιακούς. Ναι. Με τον Κόκαλη κατεβαίνανε στα παιχνίδια, παίζανε με σφυρίγματα, δεν φοβηθήκανε ποτέ. Με τον Μαρινάκη κλαίει ο Μποτία και μόλις πατάνε το γήπεδο στην Τούμπα φεύγουν τρέχοντας. Αυτό στα μάτια των οπαδών του Ολυμπιακού, ξέρεις, δεν είναι και ιδιαίτερα ωραίο, γιατρέ. Ναι. Γιατί σου λέει Ολυμπιακός, θα χάσω το πρωτάθλημα, θα παίξω στα ίσια αντρίκια, ούτε κλάματα, ούτε ανακοινώσεις, δεν είμαι καλός. Τελειώσαμε. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με κυνηγάει τα προσωπικά του Μαρινάκη, τα φορτώνει το Ολυμπιακός. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Δεν τους βλέπω κι αυτοί να κάνουν κάτι. Ναι. Για τον Μαρινάκη. Ναι. Τους δίνει κρουασάν, λες κι αυτούς, ε. Φίλε, άμα δεν φας κρουασάν, λες καλή κουβέντα για τον άλλον. Δεν γίνεται. Να δείξω λίγο κι άλλο ένα θέμα, λίγο για τον ΠΑΟ. Ναι. Τι έγινε, αναβολή. Μέχρι πρότινος εδώ μία εβδομάδα άκουγα εγώ ότι θα δικαιωθούμε και θα σωθούμε και το παιχνίδι δικό μας και τι αναβολή. Έδωσε εντολή ο Μπούζος στον Πύρδα να κάνει τον άρρωστο. Είναι αυτό που λες τώρα, δεν ξέρω που λες. Μπαμπά, αναβολή! Αναβολή, μπαμπά, ζήτω αναβολή, μπαμπά! Ωραία πράγματα. Πάντως θα είμαι καθυλωμένος στο ΑΕΚ Πανιώνιος, γιατί πιστεύω ότι ο Πανιώνιος θα μπουν λάμπρου μέσα αυτά οι ιστορίες. Θα γίνει καλό σκηνικό. Ναι. Θα γίνει καλό σκηνικό. Τα λέμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ωραία το λιτόχωρο, γιατρέ. Ναι. Να είσαι τρεις μέρες χωρίς δουλειά, να πας εκεί να ράξεις, να πούμε, να πλακώσεις εκεί τα φαγιά και τα τσίπρα και τα λοιπά, να ανοίξεις τη ζώνη εκεί πέρα να μην σε κάνει το παντελόνι. Και βουνό και θάλασσα. Οριζοντιωθείς μετά να κοιμηθείς, να πούμε. Ναι. Πας στα Πριόνια εκεί. Τώρα θα δούμε αν και κατά πόσο η Βάνη έχει τη δύναμη να επηρεάσει καταστάσεις στα κέντρα αποφάσεων της Αθήνας. Θα κεράσει κουρασάν άραγε και σε δικαστικούς. Λέει 8-20. Σύψη της κοινωνίας. Δεν ήρθε αυτό το μήνυμα. Δεν είναι αυτά μηνύματα. Οι δικαστικοί είναι άνθρωποι σοβαροί. Δεν είναι σαν τους άλλους δεξιά και αριστερά. Να είστε προσεκτικοί, παρακαλώ, με αυτά τα μηνύματα που στέλνετε. Δικαστική, αθλητική όμως. Αθλητική δικαστική. Ναι, όπως και να έχει. Τι άνθρωποι, τι δικαστικοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Ναι, ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα, γιατρέ. Πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατρέ, Σαββατοκύριακο, πού θα πας? Εδώ. Ήρθε στο χωριό λίγο. Ποιο χωριό θα πας? Είπαμε. Επάνω, εκεί. Κάτω. Απόλλων. Κάμπο είναι. Στο κάμπο, κάτω είναι. Εδώ είστε λίγο πιο ψηλά. Ναι. Ναι. Πας εκεί, βρίσκεις φίλους παιδικούς. Πάντα, ναι. Και είναι τον Πορπόδη, τον βλέπεις καθόλου? Όχι. Μας έχει κλάσει κανονικά ο Πορπόδης, να πούμε. Ναι, επειδή πήρε έδρα, λες, στο πανεπιστήμιο να είναι σνόπ. Μπορεί. Έγινε σνόπ. Όχι. Θα του την πούμε? Όχι. Όχι, δεν του τη λέμε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι ραπ. Ναι, φίλε, εσύ με τη φωνή του απουσιολόγου. Λοιπόν, ναι. Είμαστε 5 φοιτητές στην Καβάλα. Και είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε πιει τις ρετσίνες μας. Η αλήθεια είναι πως είμαστε λίγο φέση. Πού είστε, ρε, στο 180, στο Τσαλαπετινό, πού είστε? Όχι, είμαστε στο σπίτι, Τσαλαπετινό άλλη φορά. Πάμε τα μεσημέρια μετά τη σχολή. Α, μάλιστα. Ναι. Είμαστε, λοιπόν, είναι ένα σουπεράς, εγώ είμαι σουπεράς. Σουπεράς με αυτή τη φωνή. Σουπεράδες είναι γουρουνάδες, γουρούνια είναι. Είμαι φωνή σουπεράς. Εσύ έχεις φωνή τενόρου, ρε. Πώς και σουπεράς μπορεί να είμαι? Ψήφωνος, ναι. Η ψήφωνος είσαι. Η βαρύτωνα. Ναι. Είσαι λοιπόν. Ψήφωνος, ναι. Καλά λέει ο γιατρός. Είναι επειδή έχω πιει λίγο, γι' αυτό έχει γίνει η φωνή μου λίγο πιο λεπτή τώρα. Λεπτή είναι από το ποτό. Εσύ κατά πιει ήλιον. Η ήλιον ήπτυξε. Συμβαίνουν αυτά που και που. Λοιπόν, είμαι ένας σουπεράς, εγώ, ένας τραβοστόμης παοξής, ένας ψευτοπαοξής, ένας παοξής απλός και ένας γάμπρος. Ναι. Ωραία παρέα. Ο απλός τι είναι ο παξί? Εσύ με τον γάβρο θα είστε φίλοι τώρα, μάλλον. Ποιο, εγώ με τον γάβρο? Για το τσίκα. Είμαστε οι καλύτεροι. Στην κουβέντα κοντράρει τους παοξίδες. Η ξερά μου έρχονται το Σταυροστόμι, ο οποίος δεν μπορώ να τον ακούω δευτερόλεπτο. Ο Σταυροστόμις ο παοξής όταν θυμώσει, μετά από πιώμα και ζητήσει το λόγο, το ηχητικό ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Έτσι. Πριν από λίγα λεπτά με έκανε κάτι μαγκές και τον απείλησα να του δώσω μια ανάμεσα στα μάτια. Ναι, πρέπει να βρεις ανάμεσα από τα δύο φρύδια. Εκτός αν μαλώσεις με το διαιτητή αυτόν εδώ το μονόφρυδο και ψάχνεις το μέσο του φρύδιου. Δεν το βρίσκεις. Δεν μου λες, στην Καβάλα τι σχολή υπάρχει εκεί? Είμαστε πληροφορικοί εμείς. Γιατί στην Καβάλα διδάσκει
ο διαιτητής που φάνηκε. Ένας διαιτητής πέρσι, ο φίλος μου. Ο Κίζας. Ο Κίζας. Ναι, είναι καθηγητής. Τον έφτασα, αλλά δεν τον βρήκα καθόλου. Δεν το βλέπεις. Όχι, καθόλου δεν το βρήκα. Του φάγανε λάχανο. Τον Κίζα. Τον φάγανε, αφού έκανε τις μαγκές πέρσι. Έκανε μαγκές, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχω να ρωτήσω κάτι. Έχω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχω εδώ πέρα έναν. Έχω ο ψευτοπαοξής, ας πούμε. Ναι. Ο οποίος ήθελε να απευθύνουμε το λόγο σε σένα και να σε ρωτήσουμε σαν ως καραφλός γκουρού του έρωτα. Προσπαθεί, ας πούμε, να κάνει κάτι με μια γκόμενα. Και αυτή το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είναι αποστολική. Ευαγγελική. Ευαγγελική. Μπερδέψτε λίγο. Είναι ευαγγελική. Θα πάει στην εκκλησία, θα το παίξει χριστιανός, θα το... και θα πάει με τα νερά. Είχα ένα θείο, το θείο Μίμη. Ο θείος Μίμης, άκου εδώ να μάθεις. Ακούω να πάθω. Λοιπόν, ο θείος Μίμης ήταν 17 χρόνια πιο μεγάλος από τη θεία μου την Ελένη. Για να τη ρίξει τη θεία Ελένη, τι έκανε. Πήγαινε με τους χίπηδες η θεία Ελένη, χίπης και ο θείος Μίμης. Ανέβαινε στην εκκλησία να πάει, πώς το λένε, να παρακολουθήσει λειτουργία η θεία Ελένη, χριστιανός ο θείος Μίμης. Ευαγγελική εκκλησία, ευαγγελική εκκλησία. Προτεστάντες, προτεστάντες. Έτσι θα γίνει το σκηνικό. Το θέμα είναι πόσο ηθοποιός είναι. Είναι ηθοποιός. Βλαχοπαοξής είναι. Φύγε, επόμενη γραμμή. Τίποτα δεν θα κάνει. Θα κάνει κανένα αό και θα τελειώσει η φασαρία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Στους χίπηδες η θεία λένε χίπης και ο θείος Μίμης. Έτσι ήταν. Τι. Επίμονος. Επίμονος. Έτσι, έτσι. Επίμονο ο θείος Μίμης. Με είχε πάρει μια μέρα επάνω, ήταν στο Πατρινός ο θείος Μίμης και είχε εργοστάσιο, βρικό. Πώς τα λένε, λαμαρίνες. Και τα πήρε τα παιδιά τώρα. Βριώνης Κοσμάς. Λοιπόν, μια μέρα όταν ήμουν φαντάρος, είχα πάει εκεί πάνω στον προφήτη Ηλία στον Πειραιά και με έλεγε ο θείος Μίμης, ξέρεις τι τράβηξα, λέει, για τον ημού της Ελένης, λέω εγώ. Και με έλεγε τις ιστορίες. Δεν τον πίστευα εγώ. Λέω, είναι δυνατόν, ρε θείο Μίμη. Αχ, σου λέει, μου λέει, για τον ημού της θείας Ελένης, λέει, ξέρεις τι έχω τραβήξει εγώ. Και μου έλεγε τις ιστορίες. Όλα γι' αυτό γίνονται, για τι να κάνουμε. Μου έλεγε ιστορίες. Και ο καθένας λέει τις ιστορίες στον νεότερο και ο νεότερος όταν μεγάλωσε τις λέει στον ακόμα νεότερο. Βάζει και λίγη σάλτσα. Να πούμε. Έτσι. Και άμα είναι ο κόκκινος, βάζει και μπόκοβα να πούμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ τι. Καρδιτσάρα. Α! Κουμούνα. Τώρα είναι δυνατόν να μιλάς τέτοια πράγματα τώρα, τέτοιο βράδυ. Δηλαδή, πάνε καμπανάκι. Τι αναφέρεις τώρα για κομμουνιστές και τέτοια. Πάμε λίγο επί προσωπικού. Είπαμε, ο κομμουνισμός είναι μια θεωρία. Ανεφάρμοστη. Αλλά αν τη θεωρία είπες ότι άμα ήταν οι κομμουνιστές αυτοί, ΠΟΠ και υπολογαγός και λοιπά, θα είχαν... Θα γινόταν ήρωες, βέβαια. Έχεις δει κάνα πεθαίνει δεξιό και το κάνουν εδώ, ρε. Ναι, έχεις δει να πεθαίνει κανένα χωροφύλακα και να κλαίει κανένα, να γίνεται καμιά επανάσταση, να πούμε. Έχεις δει κανένα στρατιωτικό να πεθαίνει και να γίνεται, ξέρω εγώ, να καίγεται καμιά τράπεζα. Άμα δεν είσαι αριστερός να πεθάνεις, τι πεθαίνεις, τζάμπα πεθαίνεις. Γι' αυτό κι εγώ που δεν είμαι αριστερός, γιατί να πάω να πολεμήσω για αυτή την Ελλάδα, να πούμε. Ας πάει κανένα άλλο αριστερός να πάει. Έτσι, πώς θα γίνει. Εγώ αυτό του λέω. Αυτό πέρα πω προσωπικά, πάμε από μένα. Πήγα. Φαντάρος Γρεβενά στο κέντρο, Νεοχώριο Ριστερά, Διδημότυχο και Καστοριάνο. Άρα δεν είχες μέσον. Άρα, ναι. Και από επιλογή πάντως να ξέρεις, ναι. Το 90% των κουκουέδων, να σου πω έτσι, δεν βάζουν μέσο. Από συνήθεια. Ναι, αλλά δεν πιάνουν και όπλο. Ποτέ. Οι κουκουέδες πιάνουν όπλο. Πιάνει ο κουκουέδες όπλο. Ο αντιρρησίας συνείδησης. Ο αναρχικός δεν πιάνει όπλο. Τελειώσω. Ο κουκουέ, ναι, δηλαδή τι διαφορά έχει με τον αναρχικό. Πιάνει. Πιάνει. Εντάξει, τώρα έχει. Εσύ με βγάζει το Τσίπρα αριστερό τώρα. Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Είπαμε όχι, Πασόκος. Πώς είναι Πασόκος δηλαδή. Το Μάρξ δεν το διάβαζε. Πλαινόταν κάθε μέρα όταν ήταν μικρός. Γιατί το Πασόκ δεν διάβαζε Μάρξ παλιά. Άκουμε να σου πω. Το Πασόκ δεν διάβαζε Μάρξ παλιά. Ο Ανδρέας τι ήταν, υποτίθεται. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Ήταν ο Ανδρέας, Αμερικανόφιλος ήταν. Απλά πουλούσε αριστεροσύνη και όταν βγήκε. Διόρισε εσάς τους κομμουνιστές στο δημόσιο. Άλλε κουάλε με τον Τσίπρα. Άντε ρε, τελείωνε. Υπάρχει κανένας κομμουνιστής που θα κάνει εξουσία τώρα. Τελείωνε ρε. Παραμύθα. Πινέζα πάντως και χωρίς βίσμα στέλνουν συνήθως αυτούς που πιάνουν όπλο τους κουκουέδες. Επίσης, τους εμπιστεύεται τα σύνορα η μαμά πατρίδα, η Ελλάδα, που υποτίθεται ότι εμείς δεν αγαπάμε την πατρίδα και είμαστε
στα σύνορα και ήταν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας στα ξερονήσια και πολεμούσαν Γερμανούς. Κοίταξε και τώρα οι κουκουέδες. Άκου να δηλώσω λίγο. Οι κουκουέδες ήταν και πάει στο στρατό. Πώς το λένε, κάνανε πολέμους για την Ελλάδα. Το 40 δεν κάνανε. Αυτό λέω. Αντίσταση κάνανε, βέβαια. Στην Ελλάδα. Η μισή δεξή ήταν Γερμανόφιλη και η μισή ήταν εκτός. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω, Βασίλη. Και ο Βασιλιάς κότα ήταν, ναι. Άρα και τώρα. Κότα ήταν ο Βασιλιάς, βέβαια. Και τώρα αυτός που δεν είναι βίσμα είναι αυτός ο πραγματικός αριστερός. Γι' αυτό δεν το βάζει το βίσμα. Γι' αυτό πάμε πινέζα. Καταλαβες. Και εσύ μου λες ότι αν ήταν αυτή. Δηλαδή ο Κουρούβαρης που είχε τον Τσομπάκα να πούμε, ήταν. Ναι, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Και για να μην το παιδεύουμε, να δώσω προγνωστικό ότι θα είναι χ στο. Πώς το λένε, στο Καραϊσκάκι, με χωρίς κόσμο Παναθηναϊκός. Και θα σου τελειώσω την παρέμβαση αυτή, γιατί με έχει τρελάνει με την ιστορία και τον πόλεμο. Πατριωτισμός είναι το δίκαιο του λαού και όχι τα συμφέροντα του καπιταλισμού. Αυτό να έχεις στο μυαλό σου. Εντάξει. Καληνύχτα και τα ξαναλέμε, Μαρμίτα. Πάμε, Μαρμίτα. Λοιπόν, πες γραπτό στον Τάγαρο Παοξή ότι τώρα με Μαρινάκη δεν παρακαλάνε πολύ όπως με Κόκαλη, λέει, για να επιστρέφουμε να λήξει το παιχνίδι. Έχεις δει Σέρβο Βλάκα? Όχι. Γύφτο με γυαλιά? Όχι. Αλβανό Φαλακρό? Όχι. Εσύ, yeah, γιατρέ? Όχι. Γιατί Γύφτο Φαλακρό έχεις δει? Γύφτο Φαλακρό, ναι. Λίγο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν έχω δει Γύφτο Φαλακρό. Ναι, ναι, έχω δει. Σέρβο Βλάκα σίγουρα δεν είδα. Ναι. Και Αλβανό Φαλακρό δεν είδα. Ναι, Αλβανό Φαλακρό δεν είδα. Ναι, λίγο, ναι. Ναι. Εντάξει, το Μαλί, ναι, παίζει. Εντάξει. Το Μαλί, ναι. Τώρα που ήρθαν στην Ελλάδα και τρώνε σουτζουκάκια Σμυρδέκα, ναι, μπορεί και αυτοί να έχουν πλαγιοδάνεια κτλ. Φαλακρό, Φαλακρό δεν έχω δει, όντως. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ωρε φωνάρα. Ο Αγάθωνας είσαι, φίλε. Λέγε. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Καλά, φίλε, εσύ? Καλά, εσύ. Άκου τώρα να σου πω κάτι. Είμαι εδώ στο Παναγία, το νοσοκομείο, το παλιό. Και έχω αράξει εδώ στη θάλασσα και με πήρε λίγο ύπνος, ρε φίλε. Σε πήρε ύπνος, συγγνώμη, στο δρόμο ή στο αμάξι? Όχι, ρε, στα αμάξι, κάθομαι κάτω, ρε, στην παραλία, στη θάλασσα. Μόνο σου? Στην Κρίνη. Ναι, ρε, ναι, ναι. Γιατί, μόνος, φίλε, μόνο σου? Έτσι ήρθα λίγο για να κάνω ένα απολογισμό τη ζωή μου, α πούμε. Α, ήθελε ξαφνικά να στοχαστεί, εντάξει. Ναι, ρε, παιδί, μην ξεχνάτε. Μην πέσει με τα αμάξι μέσα στη θάλασσα, αποβαθεί το χασμό μετά, ναι. Όχι, όχι, έχω βάλει χειρόφρυμα τα πάντα, όλα μια χαρά. Έτσι, μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί μια βουλευτή εδώ με τον Μπάριο. Ναι, αυτοί πέσαν στη θάλασσα. Ναι. Γιατί το παίζανε, γι' αυτό, ναι, ναι. Ναι. Το παίζανε. Άκου το τώρα. Ο Πάριος δεν είχε βάλει χειρόφρενο. Ναι. Πάω να ξυπνήσω, α πούμε, και τι βλέπω, ρε φίλε. Ναι. ΑΕΚ Πανιώνιος 1-1 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ναι. Δεν μου λες, το όνειρο όμως δεν ολοκληρώθηκε, γιατί τα όνειρα τα βλέπουμε ασπρόμαυρα. Τον ΠΑΟΚ τι τον είδες? 0-0. 0-0. Αγόρι. Να τα. Με πέναλτι ανύπαρκτο. Ναι. Offside. Κατάλαβες τώρα πώς θα πάρει το πρωτάθλημα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αυτό ακριβώς. Μ' αρέσει το σενάριο σου. Μ' αρέσει. Καλό βράδυ, να σε καλά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Καμιά φορά με το αυτοκίνητο γίνεται φίλο σου, ε. Συναισθηματικά δεν είσαι με το αυτοκίνητο. Πάει βόλτα με τα αμάξι. Πάει να στοχαστεί, να πούμε. Κάθε αντικείμενο μπορεί να γίνει πολιτικό, ναι, σου. Φετίχ. Φετίχ. Ναι, ναι. Λέει ο γιατρός ο Ξανθιώτης, την ίδια ώρα παίζει η Μπαρτσελόνα Ατλέτικο και θα βλέπεις ΑΕΚ Πανιώνιος. Δεν με τραβάει να δω την Ατλέτικο. Την Ατλέτικο δεν με τραβάει να τη δω. Εντάξει, πάμε κόσμο, ναι. Ραπτόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα προγνωστικά που έδωσες για το Σαββάτο, ειδικά για αύριο, εγώ πιστεύω ότι θα παίζεις κατά 99% έξω. Για δώσε μου τα δικά σου. Ναι. Υπάρχει ένα σημείο. Το οποίο σίγουρα το. Όπως θες, δεν χλεβάζω τίποτα. Ναι, ακούω με προσοχή το σκεπτικό σου. Στο δίνω εγώ και είναι κολόνα. Κολόνα. Πλατανιά θάσος. Το φοβάσαι, ε. Ρε κερατά, κι εγώ το φοβάμαι. Τη Λαμία δεν την. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Η Λαμία θα μπλέξει. Ναι, άκου. Μπορεί. Μπορεί. Ξέρεις όμως τι λέω. Το δικό μου σκεπτικό. Στην μπάλα πάνω έχεις δίκιο. 100% συμφωνώ μαζί σου. Για χ το βλέπω εγώ. Αλλά λέω. Δεν υπάρχει πήγα... εκεί. Άκου, εκεί είναι η άσο ή διπλό. Άκου εμένα, άκου εμένα. Πάω στον Εύωσμο εκεί στους Λιγούριδες που έχουν να φάνε κρέας 5 χρόνια και βλέπω τον Πανουριά Παπαϊωάννου. Πετάει κάτι προφιτερόλ, κάτι κουρασάν, κάτι ιστορίες. Αγροτικός Αστέρας Άρης 1-1. Πάω στις Σέρες. Βλέπω εκεί
τους παίκτες του Πανσεραϊκού και τον προπονητή με ζάχαρο 1.30. Τι έγινε ρε παιδιά, μας έστειλε ο Πανουριάς γλυκά. Λέω εγώ τώρα, άμα έστειλε στις Σέρες και στον Εύωσμο ο Πανουριάς γλυκά, γιατί να μην στείλει και, και στην Κρήτη να πούμε. Και γιατί η Κρήτη να μην παίξει αύριο τελευταίο χάρτη και να κερδίσει. Ναι, δηλαδή άμα κερδίσει η Κρήτη. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Εάν προλαβαίνει, τι να σου πω. Εγώ πάντως. Προλαβαίνει, μαθηματικά προλαβαίνει. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι προλαβαίνει. Ναι, καταλαβαίνω. Μαθηματικά προλαβαίνει. Με 13 βαθμούς αύριο δηλαδή, το απόγευμα. Δηλαδή με το άλλο το φυτό που κάθεται στον πάγκο του Χατζηνικολάου. Πιστεύεις δηλαδή ότι έχει και φυτό στον πάγκο δηλαδή. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά θα τον πάρει το μάτι, το ξέρω. Μάλιστα. Λες, έτσι, έτσι πιστεύω εγώ και τα άλλα δύο αύριο τα βλέπω και οι δύο. Ναι. Άλλα δύο μάτια. Και οι δύο τα Γιάννα και οι δύο Εξάνθη. Okay, boy. Μ' ακούς? Είναι το σκεπτικό σου. Άκου λίγο και κάτι άλλο. Και στο πάω ΚΑΕΚ, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν συμβεί, δεν υπάρχει άσος. Γι' αυτό να το θυμάσαι. Λες, ε. Ό,τι και να γίνει, όποιος και να πάρει το πρωτάθλημα. Πάω ΚΑΕΚ, δεν υπάρχει άσος. Από μένα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σεβόμαστε τους κουμαρτζίδες. Αναρωτιέσαι γιατί έκανε κοιλιά η δουλειά σου. Ψάχνεις τρόπους για να την απογειώσεις. Δεν πάνε καλά τα αισθηματικά σου. Δεν μπορείς να κρατήσεις λεφτά στα χέρια σου και είτε πιάνεις κόπρανα είτε λεφτά. Είναι το ίδιο πράγμα. Κλείσε τώρα ραντεβού με τη μελλοντολόγο Μαρία Χατζή στο 6949-77-4263. Εμένα με είπε πάντως μείον 3 ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καληνύχτα, φίλε. Επόμενος κύριος. Έλα, γιατρέ. Ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή έχεις πιάσει τη συζήτηση για πολιτικά και αριστερούς και δεξιούς, θέλω να σου μεταφέρω ένα μήνυμα. Είμαστε 4 παλικάρια από τον Αγιάννη Καλαμαριάς. Και το μόνο που μας έχει μείνει στην νεολαία είναι η μπάλα. Με αυτό ασχολούμαστε, με αυτό ψυχαγωγούμαστε. Τον Αγιά που είναι εκεί, στα Γύφτικα. Όχι στα Γύφτικα, δίπλα. Δίπλα στα Γύφτικα. Στον Αηγιάννη Καλαμαριάς. Εκεί και λευκός να είσαι, ένα χρόνο να μακάψεις μαύρος γίνεσαι. Δεν είδες το Μίρτσο πως έχει γίνει. Μπράβο, ναι, κοντά στο Μίρτσο μένουμε. Σαν Άραβας έγινε. Λέγε. Ερώτηση και κυρίως ερώτηση. Έχουμε σήμερα απόφαση για το τι έγινε. Όχι, αλλά έτσι όπως το πάνε το πράγμα λέει, ο ΠΑΟΚ είναι μειονεκτικά, είναι στα σκηνιά επάνω. Τα σκηνιά όταν λες τι, το μείον 30 σκηνιά το μείον 30 σκηνιά, ναι. Τζάμπα πληρώνει ο Σαββίδης. Τζάμπα δηλαδή έβαλε δικηγόρο του ο Σαββίδης. Δεν ξέρω, ο Σαββίδης από ό,τι βλέπω για τη διαιτησία εγώ θα σου πω, τα πιο πολλά σφυρίγματα τα πήρε ο Μελισανίδης. Όχι και σφύριγμα, και ο ΠΑΟΚ πήρε, εμείς πήραμε. Τι πήρε, πήρε ένα πέναλτι με τον Ατρόμητο, που ο Ατρόμητος ήταν Ελένη Ανουσάκη. Τι άλλο σφύριγμα πήρε? Κάτι κύπελα πάλι με τον Ατρόμητο που ήταν Ελένη Ανουσάκη ο Ατρόμητος. Εκεί με το κούρκουλο που έκανε και γυμνό με εκείνες τις ποδάρες, τις χοντρές να πούμε, τις αντιαισθητικές. Η Ανουσάκη να πούμε, έκανε και γυμνό, παναθεμάτινα, με εκείνες τις μπουτάρες να πούμε. Τέλος πάντων. Έκανε δηλαδή ο ΠΑΟΚ, πήρε σφυρίγματα με τον Ατρόμητο. Μα ο Ατρόμητος ήταν, επαναλαμβάνω, τι να σπάθει να πούμε, Ανουσάκη. Τι να σε πω εγώ τώρα να πούμε. Πήρε σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ. Πήρε σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ στον Πλατανιά. Βάζει κόλλο Πλατανιά στο ακυρώνει. Το θυμάμαι. Πήρε σφύριγμα και εκεί ο ΠΑΟΚ. Και κάνα δυο ακόμα σφυρίγματα, η ΑΕΚ πήρε παραπάνω. Θέλω να μου πει τη γνώμη σου για το ποιο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει πρωτάθλημα. Κατά τη γνώμη σου όμως, η προσωπική σου άποψη. Εγώ θα πάω πάλι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρεις γιατί θα πάω με τον ΠΑΟΚ? Θα πάω με την καλύτερη ομάδα. Καλύτερη αγωνιστικά, αλλά αυτό που καλύτερη αγωνιστικά, άκου να δεις λίγο, και με καλούς φίλους. Δηλαδή, και μπάλα παίζει και φίλους έχει. Διαιτησία, κοίταξε, η ΑΕΚ φίλους τόσους πολλούς δεν έχει. Αντιπάλους εννοώ. Ναι. Ποιον βλέπεις στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ διαιτητή? Νομίζω ο Σιδηρόπουλος είναι μια καλή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Σιδηρόπουλο. Για το ΠΑΟ και γενικά για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι. Μην το παίρνουμε παδικά, για το παιχνίδι. Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο. Και είναι και καλός διαιτητής. Και είναι και καλός διαιτητής. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, τα κάνουμε τσιμέντο. Καλά να περνάτε εκεί στα γύφτικα του Αηγιάννη. Φιλιά. Καλά, αυτό που λέτε. Να σε καλά.
Όταν λέω γύφτηκα, εννοώ γύφτηκα. Και εγώ στην Τούμπα που έμενα, που μένω, εκεί ήταν τα γύφτηκα. 300 μέτρα, 200 μέτρα, ήταν τα γύφτηκα. Και όταν μας λέγανε στην Τούμπα στα γύφτηκα, ναι, στην Τούμπα στα γύφτηκα. Την εντροπή. Μένα οι περισσότεροι φίλοι μου είναι γύφτοι. Και στη συμπεριφορά και στην ράτσα, να πούμε. Έχω πολλούς φίλους γύφτους. Βέβαια. Οι περισσότεροι μου φίλοι είναι γύφτοι. Οι περισσότεροι εκεί από την Τούμπα, να πούμε. Ο Γιάλας, ο Βαγγέλης, ο Τάσος ο γύφτος, με το Μόπτσα εκεί που κάνανε τις αλητίες κτλ. Μα γειτονιά είμαστε. Τι να κάνουμε. Είχαμε και τον, και το Γατίσιο, να πούμε, ο οποίος δεν ήταν γύφτος, αλλά ήταν Ελένα μεγάλη, να πούμε. Το τσιμεντώσαν το Γατίσιο. Ξέρετε σε τι γειτονιά μεγάλωσα εγώ. Βέβαια. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Τα ζάρια είχαν μαγνήτη στα καφενεία, 4 ώρες εξάρι δεν είχαν. Και ο ένας και ο άλλος. Ο Μάνταρας με τη Λολή. Όχι ο Μάνταρας ο Παοξής, ο μπαμπάς του Μάνταρα. Τη θύρα 4. Λέγε, φίλε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνουμε. Περνάμε υπέροχα με τον γιατρό Μπανιώτη. Εδώ είμαι τον βελονισμό. Μας τσεκάρει εδώ χέρια πόδια που άμα βάλει τις βελόνες. Λέγε. Χαιρετώ και τον γιατρό. Καλησπέρα. Να σου πω μια ιστορία κι εγώ από το στρατό. Για πες. Εγώ ήμουνα στο Λιτόχωρο το 96. Λιτόχωρο. Ναι, είχα μια σχέση. Είμαι κορυδαλιώτης από τον Πειραιά. Ωπαπα, ναι. Είχα μια σχέση τότε, να πούμε, και η μάνα της ήταν, μιλάμε, πολύ ωραίο εργαλείο. Μιλφάρα. Μιλφάρα. Η μάνα της γκόμενας. Μάλιστα. Η μάνα της γκόμενας, κρίκους μικρή, μιλάμε στεγνή, κορμή. Κρίκους έκανε. Ναι, θανατηφόρο κορμί. Τι είπα, Παλαπίτ, Άβυσος, τι είπε. Ορίστε. Κάτι προσφέρει ο Μπράντ Πιτ. Κορμί, κορμί, λέω. Ναι, κορμί, ναι. Βάζουμε ένα βίσμα να πάω 700 σε κοντά στον Πειραιά εκεί στο Κερατσίνι. Ναι. Πάμε με τη μάνα της. Η μάνα της έχει βρει το βίσμα. Πάμε. Την ευλέπει, να πούμε, ο δικός μου, να πούμε. Πω, πολύ τώρα. Εντάξει, θα το πάμε το παιδί, θα το φέρουμε. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Φεύγουμε από το γραφείο. Την παίρνει ένα τηλέφωνο. Τη λέει, κοίταξε να δει. Ναι, θα το φέρουμε το παιδί. Πάμε, λέει, να φάμε, λέει, κάπου να τα συζητήσουμε. Ξέρεις, ήθελε. Ήθελε παρακάτω, να τη φάει τη μάνα. Ήθελε παρακάτω ιστορία. Ναι. Καλά έκανε. Δεν πήγε η γυναίκα. Από 700 σε με πάνε 699 παπ. Τώρα αυτό μια μονάδα τώρα, έτσι. Μόλις τι να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω. Μόλις μου έρχεται η μετάθεση, λέω 699 παπ εκεί κοντά στον Πειραιά θα είναι εργά. Πού ήτανε? Και στο τυμπάκι της Κρήτης. Στο τυμπάκι της Κρήτης. Στο τυμπάκι της Κρήτης, αδερφέ μου. Άντε να πάμε. Δεν ήσουν Πασόκ. Δεν ήμουν αδερφέ. Τζουμάκα δεν είχες. Άμα δεν έχεις τζουμάκα, τι να κάνω. Δυστυχώς, αδερφέ μου. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να σε χαιρετώ. Γεια σου. Εντάξει. Τον καημένο. Και κοίτα και στο τυμπάκι της Κρήτης. Τυμπάκι. Και εκεί παραβατική συμπεριφορά, κριτική, κριτικές, παραβατική συμπεριφορά. Βέβαια. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Δεν ακούς. Ναι. Τι, μας έβρισε. Ναι. Όχι. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι, έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, είμαστε τα πέντε παιδιά που σε πήραμε από καλά. Δεν σ' ακούμε, φίλε. Μ' ακούς. Πάμε πάλι. Μ' ακούς, φίλε. Πάμε τώρα, ναι. Έλα, ράπ. Λοιπόν, είμαστε τα πέντε παιδιά που σε πήραμε πριν από Καβάλα. Έλα, Καβάλα. Ναι. Καβάλα είναι τα πέντε παιδιά που σε πήραμε πριν. Ναι. Άκου τώρα, εγώ είμαι ο και καλά Στραβοστρόμης. Πώς ακούμε για Στραβοστρόμη, σου ακούμε. Ο Παοκτής. Για φυσιολόγους του Δελασάλ ακούγεσαι. Είδες, μου έχει βγει το όνομα εμένα. Για φυσιολόγους του Δελασάλ. Είμαι ο Σουπεράς. Ναι. Είμαι ο Σουπεράς. Είναι πολύ Στραβοστρόμης και προκλητικό Στραβοστρόμης. Η κόρη μου όταν μαλώνει στο σχολείο με τα τριτάκια, πιο μπρουτάλ φωνή βγάζει. Έτσι με είπε ο γυμνάστης. Άσε τώρα, άσε τώρα, να το πλάσεις. Άκου τώρα να σου πω. Άσε βρε τώρα, θα με πεις εμένα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτό το σχολικό πρωτάθλημα? Νομίζω ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να πάρει και το πρωτάθλημα λογικά. Βάσει απόδοση, ναι. Πιστεύεις αυτό που έγινε την Κυριακή είναι σωστό? Μην στραβώνεις το στόμα. Δεν το στραβών. Αν είναι σωστό αυτό που έγινε την Κυριακή. Ναι, δηλαδή τώρα να φάει το μείον 3 ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις είναι σωστό? Όχι. Όχι. Α, μπράβο, είσαι μαζί μου. Δηλαδή. Ναι, αλλά θα το φάει το μείον 3 γιατί βλέπεις, πρέπει. Ούτε το μείον 3 του Παναθηναϊκού πέρσι ήταν σωστό. Δεν κρύβεται. Άκου εμένα. Ούτε το μείον 3 του Παναθηναϊκού πέρσι ήταν σωστό. Οπ, καλά τα λέει. Βέβαια, εντάξει, συμφωνώ. Εγώ μπορεί να είμαι και στην Τούμπα να πούμε παιδί, αλλά τα πράγματα τα λέω όπως έχουν.
Δεν είναι σωστό. Πότε θα έρθει στην Καβάλα να πάμε για καφέ στον Περατινό? Μόλις παίζει Ξάνθη εκεί πέρα θα έρθω με τον γιατρό, θα αράξω εκεί πέρα εγώ στο Περατινό. Στο Περατινό λέω. Στον. Στον Ζαλαπετινό να πω. Έχω ένα φίλο εκεί, το Μαρίνε, και ένα γορίλα να πούμε εκεί είναι στην πόρτα των. Τον Μαρίνε, παίκτη του Ολυμπιακού. Τον Οδυσσέα. Όχι ρε, τον Μαρίνε τον Μπάρε. Το Μαρίνε τον Μπάρε. Σε στην Καβάλα, μου φαίνεται. Μου φαίνεται μόνο τα χτέλ, ξέρει εκεί. Ναι. Ραπ, ακούς. Ναι. Τις προάλλες που είχα πάει στο Τζαλαπετινό, ναι, λέγανε εκεί πέρα κάποια εξίδες, κάποιοι άρθροι, κάτι λύθη ήταν αυτή. Λέγανε ότι ήσουν εκεί σε ένα ματ και μάλλον με τους γέρους, είναι αλήθεια? Υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω και να μην μαλώνω? Αυτό να μου πεις. Έχεις δίκιο. Έχω φίλους στην Καβάλα όμως, πολλούς. Δεν μάλλον. Θέλω μια φορά να σε δω από κοντά να μιλήσουμε κανονικά, νυφάλιος, και να μιλήσουμε κανονικά. Όταν ξυπνήσει δεν θα θυμάσαι ότι με τηλεφώνησε. Κλείσε. Επόμενη γραμμή, νυφάλιος. Είναι δυνατόν να είναι σουπεράς αυτός? Καλαμπίνη! Πού είναι αυτοί οι παλιοί σουπεράδες, ρε. Φύγανε, τους πήρε ο χρόνος να πω. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, ρε. Λέγε, φίλε. Πάμε όσοι είναι στη γραμμή, Μπρατ Πιτ. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Φώναζε, φίλε, δεν σ' ακούω. Καλημέρα, Κώστα. Κάντο hands free, φίλε. Τώρα μ' ακούς? Όχι. Ούτε τώρα. Πάνε πιο κοντά τη μάπα σου στο τηλέφωνο. Πιο πολύ δεν πάει, τερμάτισε. Έλα, τι φοβάσαι, τη ραδιενέργεια, από καρκίνο θα πεθάνουμε. Όχι, πάμε παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Λοιπόν, ναι, καταρχήν εδώ πλέον με τους πολιτικούς είπαμε. Αριστεροί, δεξί είναι ανάλογα που κάθονται όπως βλέπουμε εμείς. Δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξί, είναι καπιταλιστές όλοι. Άστο τώρα τους πολιτικούς. Όπως βλέπουμε στην τηλεόραση, ποια μεριά κάθονται, τίποτα άλλο. Τι με νοιάζει εμένα η πολιτική, εγώ κοιτάω το δικό μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άμα έχω κάνει ακόμα και με βολέψει και έχω κάνει που να αγχωθώ και να έχω αυτό, εντάξει. Έτσι. Άμα δεν έχω, γιατί να ασχοληθώ. Έτσι, μπράβο. Για το στρατό που λέγαμε μια ιστορία, εγώ δούλευα σε ένα αρτοπείο εδώ στην Κατερίνη. Έρχεται να πάω στη Σπάρτη. Παίρνει ένα εκεί, έρχεται ένα προμηθευτής, λέει: μην φοβάστε, θα βάλω εγώ μέσω, λέει, να το φέρουμε, λέει, στην Κατερίνη, λέει, να είναι κοντά, να έρχεται να δουλεύει, λέει, κιόλας στο παιδί. Και στο φούρνο, το πρωί να μπαίνει μέσα. Παίρνω άδεια, με παίρνει ένα τηλέφωνο ένας φίλος από κάτω της Σπάρτη. Τι έγινε, του λέω, εντάξει, έχει στη μετάθεση, του λέω, στην Κατερίνη. Ποια Κατερίνη είναι, λέει, εδώ γράφει, λέει, πας 50 τύπου που φόβουν, λέει, στο δημότυχο. Τέλος πάντων, αμείς από λόγο, το λέω στο αφεντικό μου. Παίρνει το αφεντικό μου την προμηθευτή, του λέει, ρε φίλε, να είσαι καλά, του λέει. Πρέπει να ήταν, λέει, ο πρώτος που θα φύγει για Αφγανιστάν, λέει, και τον κράτησε στην Ελλάδα. Πάντως, από ό,τι ακούω, όλοι θέλατε ένα μέσο στο στρατό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα γίνει πόλεμος θα μπείτε κάτω από τα τραπέζια, να πούμε. Κανείς δεν θα πάει. Μόνο κάποιοι φανατικοί, κάποιοι που τους οποίους θα τους θεωρήσουν και ξέρω εγώ παράφρονες. Ο καθένας θα κοιτάξει. Τότε που είχε γίνει η επιστράτευση, ψάχναν όλοι να μην πάει κανένας το 1974. Το θυμάμαι. Δεν ήθελε κανένας να πάει. Και γιατί να πάει, να παλέψει για την Κύπρο? Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Για τα πετρέλαια. Καλημέρα, τα πετρέλαια. Ναι. Καλημέρα, Κώστα, εγώ είμαι. Καλημέρα. Μα δεν θέλουν το σπίτι μας, τα πετρέλαια θέλουν. Λέγε. Λοιπόν, δικηγόρος από Νέα Φιλαδέλφεια, χαιρετίσματα από Μαδρίτη. Τι έγινε, ρε, μπήκανε τα πρώτα μπετά, να πούμε, στην Αγία Σοφιά? Κάτι μπουλντόζες ήταν, αλλά έχω... Μόλις κάνετε κάνα χί με τον Πανιόνιο, πρώτη σελίδα οι μπουλντόζες, να ξέρεις. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Έτσι δεν... Λοιπόν, να πούμε τρία πραγματάκια, έτσι, Παρασκευή βράδυ κλείνοντας. Το πρώτο και το κυριότερο, ρε φίλε, που εντάξει θα το πω εγώ, εσύ δεν χρειάζεται να το πεις, καταρχάς επιπλέον χαιρετίσματα και στο γιατρό. Καλησπέρα, φίλε. Έκανα βελονισμό ο γιατρέ μου και έκοψα το τσιγάρο, να είσαι καλά. Μπράβο. Το έκοψες δεκάθαρμα. Ναι. Βοήθησε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πρώτον, ειδήσεις που αφορούν τις εκπομπές σου. Το ρολό στο Γιώργο έχει 108.000 προβολές. Το ρολό που πέταξε στο Γιώργο έχει, φίλε μου, 108.000 προβολές. Αυτό το YouTube είναι κάποια χρήματα που θα μπουν το μήνα. Να μπει ο κόσμος να το δει, να γουστάρει. Λοιπόν, καλά, και η ανάλυση που έκανες για μπάλα ήταν εξαιρετική, πέρα από το αυτό που είχε χαβαλιά. Εμείς τα κάνουμε, λοιπόν, όλα, φίλε. Τι να κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Το άλλο που ήθελα να πω. Λοιπόν, αυτές τις μέρες ακούω πολύ Μετρόπολης, γιατί εντάξει, σας ακούω μεσημέρι και βράδυ. Ποια εκπομπή ακούς?
Κοίτα, εσένα και τον κόκκινο, με ξέρεις, με πήρανε και για κρωματικότητες κατά λάθος και με ρωτάγαν για Αθήνα. Εγώ είπα ότι ακούω εσάς. Πού όμως επίτηδες, επίτηδες για να μάθουν. Να δεν χρειάζεται να γίνουν άνθρωποι. Συνεχίστε εσείς να φτάνετε μέχρι τη Μαδρίτη και μέχρι τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, βλέπω ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Άκουσε πολλά πράγματα, ανέβηκαν πολλοί προσδοκίες. Και εγώ δυστυχώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εγώ να πω ότι σαν Παναθηναϊκός θέλω να το πάρει το πρωτάθλημα. Καταρχάς για να αναστηθεί η Θεσσαλονίκη. Έτσι, να δουλέψει η πόλη, να χαρεί ο κόσμος. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι άλλο είναι η νομική σκέψη γενικότερα και άλλο το λαϊκό αίσθημα. Και συνήθως τα νομικά και το δίκαιο δεν έχουν καμία σχέση με το αυτό που θέλει ο λαός. Τα νομικά, ρε φίλε, έχει λεφτά τώρα, τι νομικά. Λοιπόν, και το διατάστα είναι ότι είναι όλα θέμα δύναμης και δικηγόρου. Όπως είναι η κατάσταση στη χώρα. Σαν νομικά. Έτσι είναι, να πούμε την αλήθεια, δεν είναι ότι είμαστε υποανάπτυκτα σε αυτό. Έτσι είναι και στη Γερμανία, έτσι είναι και στη Νέα Υόρκη. Μ' αρέσει έτσι, η παραματικότητα, ρε φίλε. Μ' αρέσει ο δικαστής να είναι το μάτι του πεινασμένο. Μ' αρέσει ο αστυνόμος το μάτι του να είναι πεινασμένο. Ή να γίνεται ας πούμε συναλλαγή. Μ' αρέσει εμένα. Τι ζούμε τώρα για να είμαστε αγγελικά πλασμένοι τώρα. Εδώ φάγαμε τον Χριστό λάχανο να πούμε. Τι λες τώρα. Εγώ χωρίς να στενοχωρηθεί ο κόσμος, εγώ νομίζω ότι βγάζει είδηση. Στον πρώτο βαθμό μάλλον θα χάσει τους βαθμούς, αλλά θα γίνει έφεση. Και εκεί πέρα θα δείξει ποιος έχει την πραγματική δύναμη. Το σταματά εδώ να δούμε την απόφαση. Φίλε, αν βγει μια απόφαση, κλάει μάιν, δεν υπάρχει έφεση. Μετά. Δεν αλλάζει απόφαση. Δεν αλλάζει. Για να δούμε ποιος έχει τη δύναμη λοιπόν. Λοιπόν, και καταλήγοντας να πούμε έτσι τα ωραία για το στρατό. Λοιπόν, εγώ παιδιά πήγα στη Λίμνο στο 88 τύπ. Μαύρη μαυρίλα. Μαύρος μαυροσκούπης ήσουνε. Ήταν τάγμα υποστήριξη πολέμου. Ήμασταν μαζί με τα δεθυρακισμένα και τους μηχανικούς. Να κρατάς το όπλο έτσι να φυλάς ένα χωράφι. Εγώ μια κουβέντα θα σου πω και εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί. Εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου, εντάξει, τέλος πάντων έχω κάνει κάποιες σπουδές. Έχασα ένα χρόνο το μεταπτυχιακό μου για να πάω στο στρατό. Την επόμενη χρονιά που συνέχισα το μεταπτυχιακό ήταν τύποι που σπουδάζαν. Γιατί δεν έκανες τον τραλόν, ρε φίλε, δεν μπορούσες, Δεν γίνεται. Τώρα με αυτά τα κόστα, άμα πεις να γίνεις δικηγόρος και δικαστής και τα λοιπά, δεν μπορείς να έχεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι θα πούνε. Δηλαδή, επειδή έχει τρελόγαρτο, δεν σε παίρνω στην υπόθεσή μου. Μετράνε. Και το πει και άμα έχει ποινικό μητρό, δεν μπορεί να γίνει δικηγόρο ή δικαστή και μετράνε μετά αυτά πολύ για τη δουλειά. Και αφού δεν υπήρχε πρόβλημα. Άμα δεν ήθελε να γίνει δικαστή. Το point είναι, ρε παιδί μου, ότι την επόμενη χρονιά στο μεταπτυχιακό ήταν δύο τύποι. Κάνανε τη θητεία του στο Πεντάγωνο και κάνανε μαζί μεταπτυχιακό. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε ότι η παιδιά δεν υπάρχει ισότητα. Αλλά έτσι είναι η χώρα, δεν πέφτει από τα σύννεφα. Δεν θέλω ισότητα, ρε φίλε. Παραβατικότητα θέλω εγώ για τη δουλειά μου. Τι να την κάνω την ισότητα. Αλλά ο ένας γίνει χαζός. Ο λαός του πάω και έγινε πάω από την παραβατικότητα. Κλεμμένα πρωταθλήματα, κλεμμένες ταβέρνες. Ξύλο στους ταβερνιάριδες. Μπούκα στους άλλους. Χασίσια στα αυτά. Τι λες τώρα. Παραβατικότητα ρε φίλε. Άμα δεν υπήρχε παραβατικότητα, εμείς και εσείς θα δουλεύαμε. Δεν θα δουλεύαμε ρε φίλε. Πραγματικά όλη την εβδομάδα δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Να ξέρεις, λοιπόν, και καταλήγοντας, να μην φοβάται ο κόσμος για πόλεμο και τέτοια κάτι τέτοια λέγει ο Παράγκας πριν με Τουρκία γιατί και ιστορία. Γιατί το νοιάζει τον κόσμο ο πόλεμος, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Εδώ οι τράπεζες τους πήραν τα σπίτια τώρα. Τι τον νοιάζει τον άλλον, αν έρθει ο Τούρκος στον Αντρέα, τον κάνει. Να πω, ότι ο Τούρκος έχει πατριώτη τον Ερντογάν, εμείς δεν είχαμε πατριώτες. Είχαμε επί χούντας, τον διώξαμε να πούμε. Τι θέλετε τώρα, όλα δικά λοιπόν, μας. Φύγε, φύγε, επόμενη γραμμή. Λέγε, ρε γιατρέ. Άμα μας ένιωσε ο πόλεμος, ίσως να μην είχαμε και 400 χρόνια σκλαβιάς. Γιατί δεν μας βόλευε. Κάτσε μια χαρά. Μας βόλευε μια χαρά 400 χρόνια σκλαβιάς. Κοιμηθήκαμε. Εκκλησίες, οι νεολαίες, όλα αυτά κτλ. Μια χαρά ήταν. Το παπαδαριό τα είχε βρει με τους Τουρκαλάδες. Και άμα δεν ήθελαν οι ξένοι, εγώ μόνο έτσι θα ήμασταν. Οι ξένοι. Έτσι. Βαριές, εντάξει. Διαβαργέσαι. Φοβάμαι εγώ τώρα. Λέγαμε 400 χρόνια. Θα φοβηθώ εγώ τον Τούρκο όταν είμαι σύμμαχος με τον Αμερικάνο. Εγώ τις βάσεις εδώ πέρα. Θα κανονίσω Αμερικάνος για μένα. Σάμα τις από μένα εξαρτάται. Γιατί να στεναχωρεθώ. Άμα κάτι δεν εξαρτάται από σένα, πάω να πολεμήσω ο κόκκινος με πλατυποδία τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Το μυρμήγκι θα το πατήσει η καμάρα του. Δεν υπάρχει άμα το λιώσει το μυρμήγκι. Μπορεί να είναι στον ηλεκτρονικό πόλεμο όμως. Τι ηλεκτρονικό πόλεμο. Εκεί μετά. Τι. Στα φουστάκια που παίζουν εκεί. Ναι, σε τέτοιο πόλεμο. Α, εκεί μπορεί να του κερδίσει. Όχι, ωραία, λέμε. Μάση ρουλέτα που. Σαραντάρ. Στα... Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάμε στου τρει τελευταίου ρεμπράκτη. Μιλφάρα, νέα ή ύπνο έχει σήμερα. Ο Στέφανος. Α, θα έρθει και ο Στέφανος, ναι. Σωστά. Η πιτσιρίκα που δεν. Σήμερα. Όχι. Τέλειωσε. Επόμενη γραμμή. Έχει το πιάτο του Μπραντ Πιτ. Λογιών μεζέδε. Έτσι. Ποστό. Τι είναι αυτό, ρε. Πιατέλα. Τι έχει πια τέλα, ρε, φαγητά.
Τσιμπολογάς από εδώ, τσιμπολογάς από εκεί. Καφετζούδες. Ποια ταινία είναι. Ποια ταινία είναι αυτή. Ποιο έργο είναι αυτό. Ποιο έργο είναι αυτό. Ποιο έργο είναι αυτό. Με το Ζάβαλο είναι. Με το Ζάβαλο. Έλα φίλε, ναι. Έλα, ρε. Έλα. Μ' ακούς. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, ρε. Τον έχεις για κορόιδο, εσύ τον Ιβάν. Εσύ τον έχεις για ξύπνιο πολύ. Εσύ τον έχεις για κορόιδο. Πιστεύει ένα πρωτάθλημα με μείον τρεις, δηλαδή πώς, τι θα καταφέρει με ένα πρωτάθλημα με μείον τρεις ο ΠΑΟΚ φέτος. Να κάνει στρατό, Ιβάν. Να κάνει κόμμα μετά. Μετά θα κάνει κόμμα και να το ψηφίζετε οι παοξίδες και με τα πόδια. Αυτό θα κάνει. Του φεύγει ο τίτλος του Χαλίφη απευθείας. Δεν θα τολμήσουν του χρόνου να πούνε ο Χαλίφης. Δεν υπάρχει περίπτωση να τολμήσουν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη ομάδα με δύο κλάσεις, είναι δύο κλάσεις ανώτερος από όλες τις άλλες ελληνικές. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει κανένα παιχνίδι από τα 7. Δεν πάει να τα παίξει και στο ΆΚΑ. Δεν πρόκειται να χάσει κανένα παιχνίδι από τα 7. Η ΆΚ θα κάνει άλλες δύο γκέλες σίγουρα. Μπορεί. Έχει μία στη Τούμπα που θα χάσει και άλλη μία. Μπορεί. Αν δεν είναι... Μπορεί, έτσι από την είδα ήταν πολύ ξεζουμισμένη, το είδα και εγώ. Δεν μπορεί, ρε φίλε, πολύ σπρώξιμο, ρε φίλε. Εντάξει, αηδία δηλαδή, εντάξει. Είπαμε, οπότε εντάξει, παίρνει το πρωτάθλημα κόντρα στο κατεστημένο, κόντρα στους δικαστές, κόντρα στη διαιτησία με την ΑΕΚ και γίνεται εδώ πέρα το έλα να δεις. Φύγε! Κοντά είσαι! Κοντά είσαι! Κοντά είσαι! Είσαι κοντά! Πάμε, επόμενη γραμμή. Καρπό. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέριζω την παρέα. Ναι. Γεια σου. Βασικά ήθελα να μιλήσω για τα στρατιωτικά. Ναι. Εσύ τι μέσον έβαλες. Αλλά μετά ο ΑΕΞΙΣ που συμφωνούσες μαζί του, ναι, για τα φιλικά και τα λοιπά που είχες, σου είχε πάρει πριν μισή ώρα περίπου. Ναι. Πιο εύκολα μιλάω με τον Καμένο παρά με σένα, ρε φίλε. Τον Καμένο γιατί, τι... Γιατί περιμένω μία ώρα στο τηλέφωνο. Αυτό θα ήθελα να σου πω. Α, από αυτή την άποψη, ναι. Ναι. Ξεχνάει ο ΑΕΞΙΣ ότι όταν έπαιξε στην Ξάνθη πήρε ένα πέναλτι το οποίο ήταν 3 μέτρα έξω την περιοχή. Μα τα είπαμε για τη διαιτησία, ρε άνθρωπε. Ναι, αλλά δεν του τα είπε στα. Του τα είπαμε. Πλήρωσε ο Ιβάν και τη διαιτησία την έχει ο άλλος. Μαγιά του άλλου. Ναι, εντάξει. Μαγιά του. Offside goal. Όσο αναφορά, θέλω να του πω εγώ τα φιλικά με τον Ατρόμητο. Εντάξει. Έτσι. Αν και έχει περάσει πλέον η ώρα, οι τρεις καλύτεροι παίκτες του Ατρόμητου είναι ο Γιαννούλης, ο Χατζησαΐας και ο Άρντα. Ναι. Έτσι. Αυτοί δεν παίζουν με τον ΠΑΟΚ, γιατί αν παίζανε θα έπαιζε ο Ατρόμητος με 8 παίχτες. Έτσι. Και δεν θα έπαιζε με 11. Ναι. Άρα αυτό που γίνεται για μένα είναι καλό. Δηλαδή αν... Τι να σου πω, δηλαδή... Φιλητήρης μέσα στην υπηρετολογία. Αν είχαν χειρότερη απόδοση και ήταν καλύτερα και τον Ατρόμητο. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, φίλε μου. Κοίτα, καλύτερη ομάδα έχεις. Σκασμένη είναι η ΑΕΚ. Θα φας μείον τρεις και άμα το πάρεις έτσι σχέδιο, θα είσαι και χρόνθος στο κατεστημένο. Η απόλυτη δονή του ΠΑΟΞΥ, φίλε. Η απόλυτη δονή του ΠΑΟΞΥ, Καζατζίδη και πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ναι, η δονή και Καζατζίδη και πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει. Εγώ παρακαλώ να φάει ο ΠΑΟΞΥ μηδενισμό και μείον τρεις. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει 7 στα 7. Συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή που είπε το ίδιο. Το πιστεύω πάρα πολύ. Και όσον αφορά την επιστράτευση που είπες και τα λοιπά, έτσι, να ξέρεις ότι πάντα υπάρχουν οι ρήψασποις, οι δειλοί, αλλά να ξέρεις ότι οι μισοί θα παρουσιαστούν. Και πλέον, ας πούμε, στο... Θα παρουσιαστούν από φόβο μη βγουν λιποτάκτες. Άμα βγει ένας νόμος... Οτιδήποτε, έλα οτιδήποτε, εδώ αδερφέ μου, οτιδήποτε... Άμα βγει ένας νόμος και πει, έρχεστε θελοντικά, ούτε το 2% δεν πάει. Ναι, ό,τι έλεγες εσύ στο στρατό που έχεις δει εσύ να κλαίνε στο σεισμό και τα λοιπά, έτσι, έχω δει και εγώ, ήμουν το 95 στο στρατό και ήμουνα οριστιάδα 9 μήνες, έτσι, το έχω βιώσει, βαρεθήκα να μας δίνουν τιμητικές, δεν μας δίνανε πλέον γιατί πιάναμε τόσο λαθρομετανάστες, εκεί ήμασταν αρκετά μάχημοι, ήμουν σε φυλάκιο, έτσι. Οι μισοί να παρουσιαστούν φτάνει, γιατί πλέον ένας πόλεμος δεν γίνεται... Είναι το 1-2% που χάνει σε πληθυσμό, ας πούμε, όταν γίνεται ιδίως ένας αμυντικός πόλεμος, έτσι, που είναι ένα από τις απώλειες. Πάντως αυτό που πάνε να πουλήσουμε τους Τούρκους, να πούμε,
Δεν πουλάει στο λαό, να ξέρεις. Εντάξει, φίλε, δεν πουλάει. Δεν κάποιοι υπάρχουν. Κάποιοι δεν υπάρχουν. Πουλάει, πες, πες τους οι χρυσαυγίτες, πες τους ακροδεξιούς, πες ο. Όχι, δεν χαρακτηρίζω. Δεν πουλάει στο λαό, ναι, αυτό εγώ, δεν εγώ, πουλάει. Εγώ σου λέω την άποψή μου, ας πούμε, ότι από τους ανθρώπους που δουλεύουν στην Ελλάδα, που είναι 3 εκατομμύρια, οι μισοί θα εμφανιστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ σου λέω ότι. Ακόμα και εσύ θα πας. Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Α, για σένα, θα πας ακόμα και εσύ. Έστω και αν ράβεις κάλτσες για τους στρατιώτες. Κοίτα φίλε, εγώ ή θα πάω να πολεμήσω ή θα κάτσω σπίτι μου. Να ράβω κάλτσες για τους στρατιώτες δεν κάνω. Όχι ρε φίλε, δεν πλατύπους, το λέω υποτιμητικά. Θέλω να σου πω ότι την έσκατη λύση. Δεν το λέω υποτιμητικά, oh, έτσι. Την νοσοκόμα για δεν την κάνω. Ή θα πάω μια εκτίμηση, έτσι, ή θα πάω. Τέλος, bye. Επόμενη γραμμή και τελευταία. Πήγαινα και κλαίγαν οι μανάδες, το παιδάκι μου, το πουλουκάκι μου θα το πάρουνε και θα του κάνουν οι Τούρκοι το πισινό σαν το πηγάδι του με λιγαλά. Φωνάζαν οι γυναίκες έξω από τα στρατόπεδα οι Ελληνίδες. Η Ελληνίδα μάνα, η Πασοξού. Λέγε, τελευταίος, ναι. Δεν θέλεις να πας, μην πας, ρε. Εσύ θα πας. Ω, καημένο τώρα. Πασόκ. Λοιπόν, καλημέρα, γιατρέ. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστάκη. Θα στείλουμε το γιο εκεί να θα μιλήσω για την εντυμότητα. Ορίστε. Για την εντυμότητα. Λοιπόν, ήρθε ένα κύμα από το Βερολίνο. Κύμα ήρθε. Κύμα από την εισαγγελία από το 2003 ναι, μέχρι το 2007 τα παίρνανε πολιτικοί Έλληνες. Ναι. Και από τη μίζα το 7% πήγαινε για τα κόμματα τα δύο. Μάλιστα. Ρε, πού ζούμε, ρε, πού πάμε, ρε. Ναι. Πού πάμε, ρε, πολλά τα λεφτά, ρε. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε χάλπες να στείλουμε, να τους στέλνουμε στο δικαστήριο. Ναι. Και κάτι άλλο τώρα, για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αν χάσει τους 3 βαθμούς. Ναι. Κανονικά θα έρθει με την έκθεση 2 η έκθεση, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 9 στα 9 θα πάει. Τα παιχνίδια θα τα πάρει και τα 9. Μάλλον. 7 είναι. Δηλαδή 7 το πρωτάθλημα, 1 με το Πανιόνιο στο Κύπελλο και το τελικό σε 9. Και να το θυμάσαι. Θα μας πιάσει αυτό το γύφτικο, το τουμπιώτικο. Κατάλαβες. Οκ. Okay. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου. Και καλά αποτελέσματα να έχουμε μεθαύριο. Οκ. Okay. Ο 739 λέει, κάνει γυμναστική, έρχεται το έβοσμος και το κορδελιό φαλάκρα. Ραπτόλα στην πλατεία, εγώ ήδη έκανα αγωγή. Σε έκανα, γιατί ο Εύωσμος δεν είναι Αιγύπτος. Γιατί ο Αιγύπτος είναι βρισιά. Τι έγινε τώρα εδώ, δεν κατάλαβα. Μα είπα στον Αϊγιάννη, ναι, είναι τα γύφτικα. Όπως ήταν στην Τούμπα. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, Καλαμαριά. Καλαμαριά, εδώ Εύωσμος τι. Για τον Εύωσμο είπα ότι ήταν λιγούριδες. Δεν τρώγανε το φαΐ και ο Πανουριάς τους έφερε σοκολάτες, ίον, λάκτα. Ναι, τους πήγε σοκολάτες. Φολί. Ναι, κουρασάν φολί. Πατατάκια, τσακίρις με αλάτι, με ξύδι, μπέικρολς. Τσάμπιον. Ναι. Δεν συμφωνώ μαζί σου ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα. Θα συμφωνούσα αν ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τα περισσότερα μάτς με κομπλέ αντιπάλους. Π.χ. Ατρόμητο, ΠΑΣ, Ξάνθη, Πανιόνιο, κουλουπού, κουλουπού. Πες μου με το χέρι στην καρδιά αν αυτός ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κερδίσει π.χ. Ατρόμητο με φούλε τεκάδα. Κοίταξε. Το καλή ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζεται το και οι δημόσιες σχέσεις. Ναι. Δηλαδή, αν αύριο πάει κουρασάν φωλή στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι καλή ομάδα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Μου λες χορηγία από τα φωλή παίρνεις.